Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο Μάριος Ασλαμάς, αφού χάλασε την προηγούμενη εκπομπή, προσπαθεί να χαλάσει και αυτήν, δηλαδή έφυγε και 10 από το στούντιο. Παίξανε διαφημίσεις που είναι ένα κάρο, γιατί Λίμπερο είσαι, έχεις εκπληκτικό διαφημιστικό τμήμα. Και τώρα που ξαναμπαίνουμε, πάλι είναι από εδώ έξω. Όλο και κάτι θα ρωτήσει, δεν τα θυμάται. Τα σημειώνει και τα σημειώνει. Βγάζει τα πράγματά του ακόμα μέσα. Η διπλωμένη εφημερίδα, η Καθημερινή, όλο το αρχείο Μάριου Ασλαμά, που όταν θα βγει στη σύνταξη θα το παραδώσει στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών. Θα κάνει ένα βιβλίο σαν τον κύριο Σταύρο. Ο Τάσος Ρέτζιος θα το παραλάβει και θα το εκδώσει. Θα το κάνει βιβλίο. Ναι, σαν τον κύριο Σταύρο. Και εμείς κάποια στιγμή εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε εκπομπή. Εκ δεξιών μου, αριστερά όπως βλέπετε εσείς, έχω τον Νίκο Μοσκοβίτη, ο οποίος αν μπει μια φωτογραφία στο Wikipedia, σε κάθε έκφραση, σε κάθε λέξη, εκεί που λέει βάζω πλάτη, θα έχει την πλάτη του καλοκαίρι, Νίκου Μοσκοβίτη. Καλοκαίρι είναι, ρε φίλε. Το καλοκαίρι είναι πάντα δύσκολο. Το ξέρουμε, αυτό είναι γνωστό. Το ζούμε κάθε καλοκαίρι. Επειδή είναι μπασκετικός, ξέρει κιόλας να παίζει με πλάτη. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και γίνεται. Νομίζω ότι πραγματικά φύλαξε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, αυτό το ραδιομέγαρο. Και κυρίως το ασπρόμαυρο στοιχείο αυτού βεβαίως, του σταθμού. Βεβαίως. Όλο την προηγούμενη εβδομάδα. Και πού να ακούσετε τι γίνεται από εδώ και πέρα προς τον Αύγουστο, τώρα που λέγαμε και το τετράωρο έξω του συναδέλφου. Ναι. Δηλαδή θα κατακτήσει πολλούς κόσμους αυτό το δεκαήμερο. Να σου πω την αλήθεια, είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν παντού και πάντα. Ακριβώς. Εντάξει, νομίζω ότι ο Λίμπερο πάλι είναι κολέγιο σε σχέση με κάτι άλλα έτσι, μέσα. Έτσι. Όσον συμφωνώ. Αφορά τις αντικαταστάσεις και τις άδειες. Συμφωνώ, συμφωνώ. Να τα λέμε και αυτά. Υπάρχει μια καλή συνεργασία σε κάποια φάση. Αγαστή. Ναι, η οποία εντάξει. Άλλο χώνεται κάποιο καιρό, άλλο χώνεται κάποιον άλλο. Εντάξει, να κάνουμε έτσι πάει. Είναι και ποιο αναλαμβάνει να του συντονίσει όλο αυτό. Σωστά. Τώρα, σωστά. Του σέρνουμε ένα κάρο πράγματα του Χρήστανθου Τσαλτίδη, ο οποίο είχε και γενέθλια την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι, ναι, ναι. 7/7/77. Έτσι, εντάξει. Έτσι. Τέντωσε το μηχάνημα, δηλαδή, ξέρει, ο κουλοχέρη. Δεν έχει 3 εφτάρια. Ναι. Η γυναίκα του που τον πήρε αυτόν. Τράβηξε τον κουλοχέρι και τη ήρθαν 4 εφτάρια. Ναι. 7/7/77. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τυχερή γυναίκα, διότι έχει έναν άντρα που είναι οργανωτικός, είναι μεθοδικός, έχει έτσι. Γυναικείο μυαλό. Έτσι. Και μπορεί και τα συντονίζει όλα. Ναι. Και κοιτάει μακριά, αυτό είναι το σημαντικό. Κοιτάει μακροπρόθεσμα και όχι μόνο μεσοπρόθεσμα. Κοιτάζει. Το πιο σημαντικό όλων. Κοιτάζει κάθε χώσιμο ξεχωριστά. Ναι, άνα μπράβο, άνα μπράβο. Και στο τέλος κάνει ταμείο. Ναι. Αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του Σάντος 24 σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει μια ευθυμία στα μέλη του ΠΑΟΚ 24, σχεδόν σε όλα τα μέλη του ΠΑΟΚ 24, δεν θα πω σε όλα, γιατί είναι ένα που δεν ξεκολλάει από εκεί. Που στο ιστορικό βίντεο που ανέβηκε χθες το βράδυ, ακουγόταν ο κάμεραμάν από πίσω να φωνάζει στη φάση της Γαλλίας στο 120, κύριο που ήταν offside στο τέλος. Που και εκεί εντάξει, δηλαδή. Τέλος πάντων. Είναι μια μέρα χαράς, ρε παιδί μου, για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ 24, όπως και το κάνουμε. Όλοι οι Πορτογάλοι, όλοι έχουμε ζήσει αυτή την εμπειρία της Πορτογαλίας, την έχουμε αγαπήσει αυτή τη χώρα. Κάποιοι έχουμε πάει κιόλας. Και εσύ, και εσύ. Και εγώ στην Πεφύγα. Και μια φορά μόνος μου. Θα πάει και μια φορά με το παιχνίδι. Έτσι. Εντάξει, δηλαδή εκείνη την πλατεία που σε πιάνει δέος, που από εκεί ξεκινούσαν τα καράβια και φεύγανε και συνειδητοποιούσες ότι αυτή η χώρα από το 1300-1400 και μετά ήταν. Εντάξει. Μεγάλος κόμβος. Ναι. Έτσι. Όλης της γης όσον αφορά τα εμπορικά, όσον αφορά την ανακάλυψη της νέας γης της Αμερικής κλπ. Μια εκπληκτική χώρα μόλις 10 εκατομμυρίων κατοίκων, 10-11 πόσο είναι, έτσι. Μια μικρή χώρα η οποία έχει αυτή τη δική της ιστορία και η οποία, όπως έλεγα στον Μπάμπη τον Μπατμανίδη, εκτός το ότι της το χρωστούσε ο ποδοσφαιρικός θεός αυτήν την επιτυχία λόγω όσων συνέβησαν το 2004, ήταν και μια χώρα που εμάς τουλάχιστον μας συμπεριφέρθηκε εκπληκτικά, διότι δεν μπορώ να φανταστώ το Euro να διεξάγονταν στην Ελλάδα, η Ελλάδα να έχανε στην πρεμιέρα και στον τελικό από την Πορτογαλία και να πανηγυρίζαμε μαζί με τους Πορτογάλους στην πλατεία Ομονίας την κατάκτηση του τροπέου από τους Πορτογάλους, έτσι. Ναι. Εκεί θα ξεχνούσαμε και τη Μεσόγειο, ναι. Και τα pigs που μας ενώνουν, ας πούμε, η κοινή μοίρα αυτή η ευρωπαϊκή και το Φερνάντο Σάντος και ακόμα θα δέρνονταν, ναι. Οι φίλοι, οι φίλοι Πορτογάλοι. Αυτό τώρα αυτοί πώς το έκαναν αυτό και έδειξαν τέτοια ανωτερότητα. Μπράβο τα παιδιά. Ναι. Οπότε... Και μετά από 12 χρόνια του το έφερε ο Θεός πίσω, του το έστειλε. Ναι. Και όλη η Ελλάδα χάρηκε. Χειρότερη ομάδα από ό,τι είχαν τότε, γιατί τότε είχαν και μαδάρα. Είχαν Ντέκο, είχαν Φίγκο, δεν ξέρω ποιου άλλου είχαν. Ρουί Κώστα, ναι. Το Ρονάλντο στα ξεκινήματά του. Που και του το έφερε ο Θεός πίσω, εντάξει, με μια τρομερή
διοργάνωση, μια πορεία πολύ περίεργη, η οποία βέβαια για όσους καταλαβαίνουν και παίρνουν τα μηνύματα, η Πορτογαλία το πήρε με εκείνο τον γκολ της Ισλανδίας που λέγαμε χθες από τον Τζορμπατζόγλου. Σε άλλο παιχνίδι, ναι, ναι, η Ισλανδία βάζει ένα γκολ που δεν, που δεν το χρειαζόταν. Ναι, ναι. Ναι. Και η και Πορτογαλία αλλαγή και όλη διασταύρωση. Από την άλλη πλευρά. Κάτι μου λέει εμένα ότι πάλι η ποδοσφαιρική της μοίρα ήταν διαγεγραμμένη, δηλαδή πάλι δεν θα σκάλωνε. Έτσι πιστεύω εγώ. Εντάξει, γιατί και όταν χρειάστηκε, είδαμε και μεγάλες νίκες. Εκτός από αυτό που κάποιοι εχθροί αυτού του ποδοσφαίρου είπανε κακοποίηση του αθλήματος. Δεν παίζει μπάλα, ρε φίλε. Αφού δεν παίζει μπάλα, τι να το κάνω. Πήρε το Euro. Αλλά εντάξει, τι να το κάνω, μα δεν παίζει μπάλα. Και ένα χθες που κυκλοφόρησε χθες πολύ social media ήταν ότι καλός ο Σάνος για Ελλάδα, αλλά μέχρι δεύτερη θέση. Μέχρι ένα Euro είναι. Ναι. Μέχρι Euro. Μέχρι ένα Euro είναι. Ελλάδα δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μέχρι καμιά δεύτερη θέση και μέχρι εκεί. Επίσης, κάποιοι άλλοι που είναι εχθροί του βγάλανε φωτογραφίες να δίνει χειραψία με το Μάκη Ψωμιάδη, να παρουσιάζεται ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Εκείνος είχε το μάτι και τον έφερε. Τον Σάντος, αυτό τον έφερε πρώτη φορά. Πρώτα ΑΕΚ πήγε. Πρώτα Παναθηναϊκό δεν πήγε. Όχι, όχι. Πρώτα πήγε στην ΑΕΚ, έκανε μία φοιτία με την ΑΕΚ τότε. Μετά πήγε στο Παναθηναϊκό για πολύ λίγο. Επέστρεψε στην ΑΕΚ με Ντέμι, αν θυμάμαι καλά. Που και εκεί τα πήγε καλά, έφτασε να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Και μετά που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Αυτό. Ναι. Και μετά οι εθνικές. Ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται, διότι εκεί, αν θυμάσαι, τρεις θητές έκανε στην πρεμιέρα και τον διώξανε. Και βέβαια το. Χάσει και από την προοδευτική, αν θυμάμαι, εντός έδρας. Ναι, ρε, με τον κόλ του Πουλόπουλου. Και από τότε. Εντάξει, δεν είναι. Αλλά. Με ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει την πρεμιέρα εκεί που ο Χου του έκανε. Του έβαλε δύο γκολ. Εκπληκτικό παιχνίδι της ομάδας του Άγγελο Αναστασιάδη τότε. Ναι, ναι, με Γουχού. 4-1. Ναι, με Γουχού και Άγγελο. 4-1, ναι. Εντάξει, το άξιζε νομίζω ο ίδιος για αυτόν. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε και τι ομάδα είχε, έτσι. Δηλαδή, δεν ήταν η Πορτογαλία ρόστερ τώρα για να πάρει τον Euro. Μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά του κάθεσαν όλα. Όχι, όχι, δεν είναι μόνο ότι του κάθεσαν. Κοίταξε, ας πούμε για παράδειγμα. Εγώ αποθεώνω χθες Σταύρο Κόλκα. Έτσι. Και τον αποθεώνω διότι μου είπε το παιδί. Μου είπε το παλικάρι όταν την Πορτογαλία σαν κατάκτηση την πλήρωνε 20. Έτσι. Και σαν τελικό την πλήρωνε, ας πούμε, 10-12, δεν ξέρω τι μπορεί να την πλήρωνε. Mm-hmm. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Μου λέει, εγώ αυτό θα παίξω. Mm-hmm. Και μάλιστα λέει, για να είμαι καβατζωμένος, θα την παίξω τελικό, δεν την παίξω κατάκτηση. Ναι, ναι. Αρχικά. Μετά βλέπω. Μπορώ να κάνω ένα στοίχημα τότε, εκείνη την ώρα. Λοιπόν, το βλέπω. Γιατί είναι Σταύρο, το βλέπεις. Γιατί ο άνθρωπος αυτός πήρε μια ομάδα έχοντας κάνει μια ήττα στα προκριματικά. Την πήγε τρένο μόνο με νίκες με μισό μηδέν, που είναι σκορ Euro. Δεν είχε κάνει τα προβληματικά. Ναι, την πήρε ενώ έκανε. Ναι. Είχε μία ήττα στο ξεκίνημα. Έτσι, από την Αλβανία και μετά πήγε. Ναι, και μετά πήγε σε ρί. Ναι. Δηλαδή, ανέλαβε αυτό και πήγε μόνο νίκες, μόνο με σκορ ένα γκολ διαφορά. Έτσι. Που είναι και σκορ Euro αυτό. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Το να μπορεί να κάνει μια ομάδα που μπορεί να βάζει ένα γκολ που τη χρειάζεται και να κερδίζει ακόμα και καλύτερου αντιπάλου. Γιατί στα προβληματικά δεν είχε τόσο δυνατού αντιπάλου. Αλήθεια. Λοιπόν, και μου το εξηγεί και μου λέει έτσι. Ο Ρονάλντο λέει τα καλύτερα για αυτόν. Όλοι οι παίχτες πίνουν νερό στο όνομά του. Έχει 20 εισάξιους ποδοσφαιριστές που δεν είναι οι καλύτεροι, αλλά έχει ρόστερ, έχει βάθος. Και να τραυματιστεί κάποιος, υπάρχει αντικαταστάτης. Έτσι. Δεν έχει τίποτα να χάσει. Μου εξηγεί 7-8 πράγματα. Του λέω, έπαιξες. Μου λέει, έπαιξε ένα καλό ποσό. Και του λέω εγώ, ο Σάκης Λόγλου. Του λέω και την ώρα, θα παίξω άλλα τόσα κι εγώ. Λέω, θα παίξω ένα 500άρικο. Το κάτι παραπάνω. Ναι, ρε μεγάλε, Σάκης Λόγλου. Κάντο όμως κιόλας. Δηλαδή το είπες όλο αυτό το διάστημα επειδή τον εμπιστεύεσαι τον Κόλκα. Το είχες στο μυαλό σου, το έβλεπες να ξεκινάει να συμβαίνει, αλλά ούτε έξω από το πρακτορείο δεν πέρασες. Ναι. Άρα ναι. Τι εννοώ, ότι αυτοί οι οποίοι το είδαν αλλά και το στοιχημάτισαν, το βλέπεις, το παίξεις, που σημαίνει δηλαδή. Ότι το πίστευαν, ναι. Όχι απλά το είπαν, ναι. Γιατί μετά θα γίνουμε σαν τις μεταγραφές. Που γράφουν όλοι 15 ονόματα και μόλις προκύπτουν τα δύο, λέει να εδώ link πατήστε να ναι, δείτε. Ναι, εμείς το γράψαμε πρώτοι. Ναι. Ναι, ρε μεγάλε, βάλε και ένα link όμως τα άλλα 13 ονόματα που μόνο εσύ τα είχες. Και εμείς ψαχνόμασταν και δεν τα βρίσκαμε από πουθενά. Ότι ναι. Παίζουν και αρχίζαμε να μαλώνουμε και μεταξύ μας εσύ γιατί δεν το έχεις, γιατί δεν το έχεις κάνει. Και εσύ το είχες αποκλειστικό. Αλλά κυριολεκτικά αποκλειστικό, διότι δεν το ξέραν ούτε οι εμπλεκόμενοι. Ναι. Δεν τα βάζεις εκείνα τα link. Ναι. Λοιπόν, έτσι είναι και το στοίχημα. Εγώ λέει σας το είπα, θα το πάρει η Πορτογαλία. Ο άλλος λέει, εγώ δεν σας το είπα, η Γαλλία θα πάει τελικό. Εγώ λέω, εγώ δεν σας το είπα. Ρε φίλε, το πες, αλλά ξέρω εγώ πάνω στην κουβέντα εκεί στο καφενείο. Ξεχνιέται. Λέμε διάφορα. Ξεχνιέται. Ενώ το στοίχημα μένει. Το στοίχημα μένει, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Μην μπερδεύεστε, δεν είστε κάποιο σταθμό στην Πορτογαλία. Εντάξει, συζητάμε λίγο γι' αυτό και για τον γύρω-γύρω και όλα συζητούσαμε μεταξύ μας και όλα όλον αυτόν τον καιρό. Για το Euro, φυσικά λίγο αργότερα θα πάμε Ολλανδία να πάρουμε ενημέρωση από εκεί για ό,τι γίνεται. Η κουβέντα είναι ΠΑΟΚ που κάνουμε, έτσι. Γιατί κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ αυτό μπορεί να κάνει. Μπορεί να υιοθετήσει ένα μοντέλο
αναθέτοντάς το στον Σάντος, στον Ίβιτς, στον Μάντος, στον Γιονάνε, έτσι, αλλά να είναι πίστη σε ένα πλάνο, σωστή επένδυση χρημάτων, value for money, έτσι, και κυρίως σωστή επαφή και χημεία ψυχική με το κομμάτι το αγωνιστικό. Είς. Από τον τελευταίο φροντιστή που χθες αγκαλιάζονταν με τον Ρονάλντο, από το τι έβγαλε ο Ρονάλντο και γιατί το έβγαλε χθες. Γιατί αυτό δεν είναι ότι έρχεται μια επιφύτηση στο Ρονάλντο και ξαφνικά γίνεται ο πιο αλτρουιστής ποδοσφαιριστής που υπάρχει. Για να δημιουργηθεί, ειδικά σε ένα άτομο που φαίνεται ντουγάνι μέχρι τα 30 του, πρέπει κάποιος να κάνει δουλειά από πίσω. Ναι. Αυτό εδώ ο ΠΑΟΚ μόνο να κερδίσει έχει αν το δει. Άσχετα αν συμφωνείς και λες παίζει μπάλα, δεν παίζει μπάλα, αυτόν το πάω και θέλω ή αυτόν δεν θέλω. Είναι, όταν, είναι μια συνταγή δουλειάς και επιτυχίας. Όταν κερδίζεις, τα ξεχνάς όλα. Άνα, μπράβο. Και έτσι θα συνέβαινε και στον ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ το 2-10 έπαιρνε πρωτάθλημα. Ακριβώς. Γιατί η δουλειά για να πάρθει πρωτάθλημα είχε γίνει. Ακριβώς. Από όλους. Το αποτέλεσμα δεν ήρθε. Ακριβώς. Τώρα, είναι αυτά που εμείς επικαλούμε στους παοξίδες, τα εξωγενή, τα εξωαγωνιστικά, ήταν που έφεραν την αποτυχία. Ήταν και αυτά. Είναι η δική μας η μη επάρκεια στο τελευταίο, στα τελευταία, το κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω τι φταίει, πάντως η δουλειά είχε γίνει. Ναι. Είναι αυτό που είχε πει και ο Βρίζας, ότι εμείς το πρωτάθλημα θα το έχουμε πάρει και εμείς θα το ξέρουμε ότι το πρωτάθλημα το πήραμε και τελευταίοι θα το μάθουν οι άλλοι. Κατάλαβες, αυτό είχε, έκανε η Πορτογαλία σε αυτό το γύρο. Και αυτό που είπε και ο Βρίζας, ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα και εμείς οι ίδιοι θα το ξέρουμε, εμείς μόνοι μας ότι το πήραμε και κανένας άλλος δεν θα μας πιστεύει και δεν θα το ξέρει, αυτό έγινε με την Πορτογαλία. Ο Τσαμπουκάς στις δηλώσεις του Σάντος από πριν ακόμα που πουλούσε, που λέει τι τρέλα πουλάει αυτός, ρε, ποτέ δεν τα έκανε αυτά. Αυτά ήταν μηνύματα προς τους δικούς του, ας πούμε. Κατάλαβε. Προς τους δικούς του, αυτό ακριβώς θέλει να κάνει. Ναι. Και το πέρασε. Και στο τέλος δικαιώθηκε με την κατάκτηση του γύρου και μπράβο του. Για αυτή τη πολύ μεγάλη επιτυχία που νομίζω και γενικότερα στην καριέρα του την άξιζε. Γιατί τόσο ψηλά δεν είχε φτάσει και στην Πορτογαλία όταν ήταν και με ό,τι πρωταθλήματα πήρε εκεί με την Πόρτο πιο παλιά. Το άξιζε και ο ίδιος για όλα όσα έχει, όσα έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο το πορτογαλικό. Και βέβαια, παρότι εμείς το λέμε καρπουζά από το Εστορίλ και ξέρουμε πολλά περισσότερα εμείς εννοείται, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε γνώστες του ποδοσφαίρου. Κάθε φορά μας θυμάται και κάθε φορά. Μας λέει και ένα ευχαριστώ όπως έκανε και χθες. Το έκανε και μετά τον ημιτελικό με την Ουαλία. Το έκανε και χθες μετά τον τελικό με την Γαλλία. Λοιπόν, φτάνουμε το 10.30. Είπαμε μετά το διάλειμμα θα κάνουμε μια επικοινωνία με Ολλανδία. Θα έχουμε μια ενημέρωση από εκεί. Εντάξει, να 12 παρά 10 ήταν ακόμα σήμερα, σήμερα είναι λίγο πιο. Σήμερα το πρωί, δηλαδή, δεν έχει, από ό,τι ενημερωθήκαμε, δεν έχει πρόγραμμα στο γήπεδο. Ή τουλάχιστον δεν έχει μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερο για βάρη γυμναστήριο και τέτοια. Για βάρη γυμναστήριο και τέτοια, ναι. Οπότε, μάλλον το απόγευμα θα είναι το πιο αγωνιστικό, λοιπόν. Φίλοι παοξίδες, κάντε φραπέ παγωμένο με πολλά παγάκια. Έτσι. Κάντε και ένα διάλειμμα στη δουλειά σας. Αράχτε έτσι, γιατί εδώ στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4 θα συνδεθούμε με Ολλανδία, εκεί όπου. Θα μας έρθει ένα κρύο αεράκι γιατί η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει η ρημάδα. Και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου αυτή τη φορά θα μας πει τι συμβαίνει στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πιθανότατα λίγο πιο μετά να έχουμε και να ακούσουμε και στον αέρα κάποιον ποδοσφαιριστή. Ναι. Θα έχουμε ενημέρωση. Να δούμε ποιος είναι και τι είναι. Ναι, οπότε θα ακούσουμε και παίχτη λογικά. Το λέω λογικά γιατί πάντα κρατάμε λίγο ένα μικρό καλάθι γιατί την άλλη φορά περιμέναμε και δεν κάθισε. Μέχρι στιγμής δύο συνεντεύξεις έχουν γίνει στον αέρα, μία του Κοροβέση και άλλη του Γιαννούλη. Δεν θα έχει και σήμερα. Λίγο η ενημέρωση που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι θα έχει κάτι. Θα ακούσουμε λίγο. Εντάξει, και το κάθε μέρα σε κάτι τέτοια, εφόσον έχει και φιλικά όπου μιλάνε οι παίχτες μετά τα φιλικά κλπ., κατατάει λίγο βαρετό γιατί είναι λίγο στάνταρ το τι θα πει ο παίχτης. Ναι. Τώρα όμως μέσα σε όλα αυτά τα κοινότυπα, ότι δουλεύουμε σκληρά, ακούμε τον προπονητή, προσπαθούμε, είμαστε όλοι σάξοι, έχουμε μια οικογένεια, θα βάλουμε υψηλούς στόχους κλπ. Εκεί μπορεί και να ρωτήσει και κάτι πιο προσωπικό. Κοίταξε τι, φέτος μια-δυο ερωτήσεις καλές να βγουν. Οι συνεντεύξεις που έχει από την προετοιμασία, αρκετές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, και οι δύο που έπαιξαν στον αέρα, και του Κοροβέση και του Γιαννούλη, είχαν ενδιαφέρον. Και του Χαρίση είχε ενδιαφέρον. Ο Γιαννούλης είπε και μια τάκα πολύ δυνατή. Ότι ο παίχτης 360 μέρες το χρόνο είναι απογοητευμένος. 4-5 μέρες είναι χαρούμενος. Το οποίο δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ήταν όντως. Και γενικά και αυτές που δίνονται. Για την επομένη εβδομάδα για τα. Απάντησε με μια εκτός ύλης γνώση. Πραγματικά. Ναι, δεν ήταν υποχρεωμένο. Ναι, ναι, ήταν πολύ πασχετική απάντηση αυτή. Δεν ήταν στη διδακτέα ύλη ναι, αυτό. Ήταν πολύ πασχετική απάντηση. Αλλά εκεί ο μαθητής αυτοσχεδίασε. Ναι. Έτσι έβαλε το προσωπικό του κριτήριο. Αυτό που λένε οι δάσκαλοι συχνά, πρέπει να βάλετε και το προσωπικό σας κριτήριο. Έτσι. Ναι.
και είπε μια κουβέντα που και μόνο γι' αυτό πήρε ένα έξαλαν. Από την δηλαδή, κυρία. Ήταν τελείως εκτός ύλης και. Ναι, γιατί ο Χαρίς λίγα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και ο Χαρίς τα είπε ωραία. Ωραία. Και ο Γλύκος τα λέγει ωραία. Και ο Βαλίδης που διάβαζα χθες. Τα εξηγούν ωραία. Ήταν. Τα λένε ωραία τα παιδιά. Μέχρι στιγμής τα κάνουν και ωραία. Τώρα από εδώ και πέρα θα δούμε. Εντάξει. Ας κρατήσουμε την εικόνα του φιλικού με την Μπρίζ και να δούμε τώρα το επόμενο φιλικό που είναι Τετάρτη με τη Στεάουα στις 6. Ναι, στις 6 το απόγευμα. Να έχουμε μία ακόμα εικόνα και όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες με τον Δημήτρη Μπατζόγλου και με τα άλλα παιδιά από την Ολλανδία, ότι σιγά σιγά θα βλέπουμε νομίζω και έναν κορμό της ομάδας σιγά σιγά, κορμό μιλώντας πάντα για τα πρώτα παιχνίδια του Champions League, έτσι, γιατί μέσα στη χρονιά, ok, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά μιλάμε πάντα έχοντας στον ορίζοντα μπροστά μας αυτά τα μάτς και σιγά σιγά βλέπουμε κάποιους να παίρνουν περισσότερο χρόνο και πιθανότατα βέβαια στα επόμενα φιλικά με τη Στεάουα, με την Τβέντε και το άλλο μετά με τον Απόλλωνα Λεμεσού που θα γίνει εδώ στην Ελλάδα. Να βλέπουμε και όχι ενδεκάδα, αλλά αυτούς που είναι πιο μπροστά από τους άλλους και σιγά σιγά θα μπαίνουν στο μυαλό του Ίβιτς για το πρώτο παιχνίδι του Champions League. Περνάνε οι μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή είμαστε 15 μέρες, 16 πίσω από εκείνα τα μάτς που θα έρθουν τα πρώτα. Οπότε μπαίνουμε σιγά σιγά. Ας το πούμε στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας και πλέον φεύγοντας από το κομμάτι του να, πώς το λένε, το κλισέ, να τσεκάρει πρόσωπα και σχήματα, σιγά σιγά να τσεκάρει συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι πολύ μπροστά σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι ένας προπονητής που έσκασε μέσα στον ΠΑΟ ξαφνικά, έτσι. Είχε πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει και είχε αξιολογήσει όλους τους νεαρούς με αυτό. Την ευρύτερη έννοια και αυτούς με τους οποίους δούλεψε. Και αυτούς που γνώρισε πέρσι, γιατί και από πέρσι ήταν στο ρόστερ της μεγάλης ομάδας. Και από εκεί πέρα, εφόσον υπάρχει ένας κορμός και δεν τίθεται, ας πούμε, ένα αμφιβόλο ο μισός ΠΑΟΚ, να περιμένεις να έρθουν οι μεταγραφές άρων-άρων γιατί δεν υπάρχουν παίχτες. Εντάξει, τα πράγματα είναι ευκολότερα και εκεί μετά πρέπει με κάποιο τρόπο να ενισχύσεις και να ενθαρρύνεις τον υγιή ανταγωνισμό και συναγωνισμό μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Διότι θα γίνει σκοτωμός για κάποιες θέσεις και αυτό μόνο υπέρ της ομάδας και του συνόλου και επίσης, του ΠΑΟΚ είναι. Μέχρι τώρα έχουμε δει να υπάρχουν δύο παίχτες για κάθε θέση. Δεν θα πω εισάξει, γιατί εισάξει. Η αξία του πόσες ομάδες έχουν. Λέω, η αξία του καθενός είναι ένα υποκειμενικό πράγμα. Το αντικειμενικό είναι η συνολική λειτουργία. Σε τι κατάσταση είναι ο καθένας. Πάντως μέχρι στιγμής και στα δύο φιλικά που είδαμε και νομίζω και στα επόμενα που θα δούμε. Εφόσον όλοι είναι υγιείς, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Ότι βλέπουμε ότι έχει επιλογές και κανένας τώρα που μιλάμε δεν είναι στάνταρ ότι εγώ φέτος ξεκινάω και δεν έχω κανένα πίσω μου. Ναι. Όλοι έχουν κάποιον από πίσω τους που είναι έτοιμος. Νομίζω ότι ήταν και ένα από τα βασικά τα σχόλια του σχολείου της ημέρας στο ΠΑΟΚ 24. Αυτό. Το κανείς δεν έχει την φανέλα σπίτι του. Ναι. Και είναι σημαντικό. Λοιπόν. Να αναμονή να πάρουμε Ολλανδία και να μιλήσουμε με Τσόρμπα. Ναι. Πες. Ένα πράγμα που εμένα μου έκανε εντύπωση όσον αφορά τον φετινό ΠΑΟΚ είναι ότι γεννά δεκάδες μικρές ειδήσεις καθημερινά από αυτό που λέμε δεν το έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, την Βέρα του Τζάλμα Κάμπος, μέχρι αυτή την κοσμοσυρωή ΠΑΟΞΙΔΟΝ στην Ολλανδία για να δουν ένα φιλικό. Ναι, το Σάββατο είχε αρκετό κόσμο, αλήθεια είναι αυτό. Τις μικρές ιστοριούλες μου αρέσουν εμένα. Όχι, ο Μπίσεσβάρ είναι στην έδρα του και θα έρθουν να το δουν φίλοι και αυτό. Αυτό δείχνει έναν οργανισμό με υγεία. Όχι, έτσι σκέφτονται οι διοικούντες να ανέβουν, πότε θα ανέβουν, αν θα ανακοινώσουν άλλο παίχτη, τι θα γίνει. Είναι κάποια πραγματάκια που άλλα χρόνια έψαχνες πολύ για να τα ανακαλύψεις και κυρίως ήταν λόγοι αυτές οι μικρές ειδήσεις για να. Μετριάσουμε ακόμα, να διασκεδάσουμε τις κακές εντυπώσεις ότι τίποτα δεν προχωράει, μέτρια τα πράγματα, δεν συμβαίνει κάτι και έψαχνες τέτοια μικρά. Τώρα πιστεύω ότι πολλά πράγματα ρολάρουν αβίαστα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, έτσι. Ούτε ξαφνικά ενθουσιάζομαι και λέω αυτό που γίνεται όλοι οι πρωταθλητές Ιουλίου και Αυγούστου, ας πούμε, θα δείξουμε. Ο κόσμος παίρνει περισσότερη εικόνα στα φιλικά. Δηλαδή, θα κάνεις το φιλικό. Θα παίρνει μια εικόνα της ομάδος και βλέπει κάποια πράγματα. Και μέχρι στιγμής στα δύο φιλικά, και εγώ σου βγάζω έξω το πρώτο με εκείνη την ομάδα, αλλά θα μου πεις πήγαινε 14 γκολ. Δεν μπορείς να τα αφήσεις έξω. Ήταν 14 τα γκολ, δεν τα 5 που γίνεται. Έτσι ήταν 14. Και μετά βλέπεις και το επόμενο με την Μπρίζ. Και ο κόσμος βλέπει και μέσα από νίκες και καλές εμφανίσεις, έστω και στα φιλικά,
νιώθει καλύτερα. Καταρχήν θα μας καλύτερη... το πει και ο Δημήτρης, ναι, που είναι στην άλλη άκρη της λογικής γραμμής, αλλά ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον έχει δώσει δύο φιλικά και δεν έχει φάει γκολ. Φυσικά η επικοινωνία μας με την Ολλανδία είναι μια προσφορά από τις Τέντες Γιώργος, ο οποίος είναι και στη Χαλκιδική πλέον και στη Χανιώτη και παντού βέβαια και σε Σέρχη, στη Στράμα και στη Κατερίνη και στη Θεσσαλονίκη εννοείται. Οι Τέντες του Γιώργου είναι παντού. Ό,τι χρειαστείτε στο τηλέφωνο το 430-011 επικοινωνείτε για να περάσει Τέντες και Πέργολες στο σπίτι σας. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Μπατζόγλου. Δημήτρη, καλημέρα σε σένα, γιατί πάλι είμαστε πριν τις 12 από εκεί. Χαίρετε. Τι γεια γίνεται? Σας. Γεια σου, καλά εσείς? Όλα καλά. Γεια σας. Ένα καλά. Εδώ είναι μια εκπομπή μεταξύ ΠΑΟΚ και Εθνικής Πορτογαλίας. Δηλαδή σήμερα είναι μοιρασμένα και αυτά που λέμε και το τι διαβάζουμε γενικά και μεταφέρουμε και στον κόσμο. Γιατί έτσι? Εντάξει, δηλαδή. Γιατί έτσι? Το λες εσύ που θες να πούμε έτρωγες τα νύχια σου? Σε είδαμε κάποια εντάξει, στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν και οικονομικοί λόγοι. Εντάξει, δεν είναι μόνο οι συναισθηματικοί. Γιατί αυτό που υποστηρίζεις πρέπει να το πληρώνεις κιόλας. Ναι. Για να δείξεις μια αφοσίωση μεγαλύτερη. Ναι, αυτό. Οι άλλοι στα λόγια τώρα, εντάξει, να χαμένα λέγαμε. Στο μυαλό μου είσαι, ρε, και να ξέρει και ο κόσμος, δεν το συζητήσαμε καθόλου με τον Δημήτρη αυτό το πράγμα. Με το που ξεκίνησε η εκπομπή, αυτό έλεγα εγώ. Έλεγα, δικαιούται σήμερα να θριαμβολογεί αυτός που έβαλε και χρήματα. Αυτός που το πλήρωσε. Βέβαια, ρε φίλε, και τώρα το πληρώνεται. Και πίστευε αυτή την υπερομάδα. Ναι, ναι. Με τους τόσους superstar. Ναι, ναι, πούλα ναι, την ναι, τρέλα ναι. σου. Πούλα τώρα ναι. το δικαιούς, κάτι δεν μπορεί να σε πει τίποτα. Ναι, ναι. Τόσο superstar, τόσοι παιχταράδες. Με τόσο δίκαια πορεία, τόσο πανάξεις προκρίσεις, τόσο τέτοιο ποδόσφαιρο. Με τέτοιο προγραμματισμό για να πάει στο εύκολο group. Ναι. Εκείνο τον γκολ της Ιρλανδίας το περίμενε. Βέβαια. Βέβαια. Ήταν προγραμματισμένο, δεν ήταν τυχαίο. Ναι. Ήταν όπως το δοκάρι στο 92. Ναι, τους είχε πει και στο Ουγγαρία, Πορτογαλία 3-3. Περιμένετε, καθίστε. Μην βάλετε γκολ, μην είστε κοροϊδά. Θα βάλει γκολ η Ισλανδία τώρα, περιμένετε. Ναι. Ήταν στο πρόγραμμα γι' αυτό. Ναι. Τι να κάνεις. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μπράβο στο Φερνάντο. Είναι νομίζω πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Για μια επιτυχία ενός ξένου ανθρώπου να χαίρονται τόσοι πολλοί Έλληνες. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στα χρονικά. Ναι. Στον αθλητικό κόσμο, ίσως και όχι μόνο. Εσύ που τον γνωρίζεις, δηλαδή, ναι. Σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο, σε οτιδήποτε, να σημειώνεται μια επιτυχία για έναν, από έναν ξένο, όπως είναι ο Σάντος, έστω και αν πλέον νιώθει τόσο πολύ Έλληνας, και να προκαλεί τόσο μεγάλη χαρά εδώ στην Ελλάδα σε τόσο πολύ κόσμο. Δημήτρη. Ούτε τον ξέρει, είτε έχει συνεργαστεί μαζί του, είτε από απόσταση τον παρακολουθεί. Εσύ που τον έχεις γνωρίσει λίγο, τον έχεις ζήσει στη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Γιατί πιστεύεις έφαγε αυτό το σκάλωμα και αναφέρθηκε τόσο επισταμμένα και μετά τον ημιτελικό και μετά τον τελικό στην πατρίδα μας? Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εγώ αν μετά τον τελικό του Euro το 2004 ο Ρεχάγγελ ευχαριστούσε τους Γερμανούς, που στο κάτω-κάτω είναι και συμπατριώτες του, έτσι... Θα με χαλούσε εκεί την ώρα. Θα λέγα, κάτσε ρε, τώρα γιορτάζει η Ελλάδα. Εσύ που θυμήθηκες τώρα στους συμπατριώτες του? Και αυτός ενώ είναι Πορτογάλος, ενώ βρίσκεται η πατρίδα του και μετά τον ημιτελικό και μετά τον τελικό στα ουράνια, θυμάται τους Έλληνες. Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος? Νομίζω το έχει πει. Είναι λίγο πολύ γνωστό το ότι μας εκτιμά τόσο πολύ, γιατί από τη μία... τον υποδεχθήκαμε όταν έφυγε από την Πορτογαλία με πολύ θετικό τρόπο, τον φέραμε εδώ, γιατί έφυγε την Πορτογαλία χωρίς πολλές επιτυχίες, τον φέραμε εδώ, τον εμπιστευθήκαμε, τον αγαπήσαμε, του δώσαμε την εθνική μας, του έδωσαν δύο μεγάλες ομάδες, δύο πρώην ποδοσφαιριστές του, και τον εκτίμησαν τόσο πολύ όλοι ώστε να είναι σε ένα top επίπεδο και πανευρωπαϊκά. Όλο αυτό που του δώσαμε δηλαδή και τον αναγεννήσαμε, και βάζω όλους μαζί, έτσι, το εκτιμάει, δεν το ξεχνάει. Ναι. Και ξέρει πάρα πολύ, το έχει πει πολλές φορές, ότι αυτό το χρωστάει στους Έλληνες. Όλη αυτή τη στήριξη που ένιωσε φεύγοντας από την Πορτογαλία, ίσως και με τον καλύτερο τρόπο, την εκτιμάει και δεν την ξεχάσει ποτέ. Γιατί στηρίχθηκε ο Σάντος ίσως όσο κανείς προπονητής, έτσι, και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ, από τον κόσμο, από παράγοντες, από
εκτιμήθηκε από δημοσιογράφους κτλ. Και όλο αυτό το ξεχνάει και βλέπετε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή το θυμάται και ανταποδίδει. Και έχει πει και φοβερά πράγματα την Ελλάδα και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Ναι, σε ναι. δύσκολες ημέρες, mm-hmm. σε δύσκολες ερωτήσεις, δημοσίως, πανευρωπαϊκός κτλ. Κτλ. Φοβερός άνθρωπος. Φοβερός άνθρωπος και από εκεί πέρα στο ποδόσφαιρο, εντάξει, με την δική του νοοτροπία, η οποία τον έχει βοηθήσει να πετύχει κάποια πράγματα. Του έχει δώσει λίγους τίτλους, αλλά του έχει δώσει φοβερή εκτίμηση σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του, ακόμα και σε ανθρώπους που μπορεί και να αδίκησε. Να μην τους εμπιστεύτηκε. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο credit του, γιατί πραγματικά από χθες και πριν το τελικό και μετά, πάρα πολλοί παίχτες οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί του και ζήσανε κάποιες τιμές, και ακόμα όπως λες και εσύ, και αυτοί που μπορεί να μην ίσως να τους αδίκησε. Όλοι μιλάνε με τα... και μιλούσαν πριν το τελικό και μετά το τέλος του τελικού με τα καλύτερα λόγια για τον Σάντος, και αυτό νομίζω είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του. Μέχρι και ο Γκυρτζίκης. Μέχρι και ο Γκυρτζίκης. Βέβαια. Που είναι φιδωλός στα λόγια του και δεν γλύφει. Το τέρας του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτός ο υπερπαράγοντας, μέχρι και αυτός εκφράστηκε θετικά για τον Σάντος, τον οποίο επιδίωξε να διώξει σαν σκουπίδι πραγματικά την εθνική. Έτσι μετά το Μουντιάλ. Το επιδίωξε χωρίς εισαγωγικά. Το έβαλε στόχο να τον ξεφτυλίσει και να τον κάνει να φαίνεται μικρός στα μάτια όλων των φιλάθλων, μετά από ό,τι έγινε στο Κωσταρίκα-Ελλάδα, όπου δυστυχώς για ένα απέναντι χάσαμε την πρόκριση στο Μουντιάλ. Στους 8 που θα ήταν τώρα. Πραγματικά... Ίσως και να χάσαμε το Μουντιάλ εκείνη τη μέρα. Ναι. Πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να μας πάει στους 4 τελικό. Ξέρω εγώ. Ναι. Πολύ πολύ ψηλά. Ναι. Γιατί δεν χάνει. Δεν χάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, μπορεί να του πεις πολλά για το ποδόσφαιρο. Δεν χάνει, ρε παιδί μου. Στην Εθνική Πορτογαλία την ανέλαβε μετά από το Πορτογαλία-Αλβανία 0-1. Έτσι στο ξεκίνημα των προκριματικών. Και είναι αήττος εδώ και 2 χρόνια. 1,5-2 χρόνια, πώς είναι. Νομίζω είναι στα επίσημα παιχνίδια είναι 15 με το χθεσινό, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Αν βάλεις και την πορεία του με την Ελλάδα, πιστεύω ότι σε επίπεδο εθνικών κάνει ένα πολύ καλό ρεκόρ ήδη. Γιατί και με την Ελλάδα είχε εξαιρετικά ποσοστά. Πρέπει να είναι 65 παιχνίδια, είναι 50 με εμάς και 15 με αυτούς, και έχει, ξέρω εγώ, 50 νίκες, 7 ισοπαλίες, και έχει και με την Ελλάδα 5-6 ήττες, πόσες είναι. Ναι, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να μην κάνουμε κουβέντα για αυτό το πράγμα. Μα είναι πάω αυτό το πράγμα, έτσι. Και αν πάμε λίγο πιο πίσω και δούμε πώς αυτός ο προπονητής είχε βρεθεί κοντά στον ΠΑΟ ξανά για δεύτερη θητεία, η οποία για χύψη λόγους δεν πραγματοποιήθηκε, καταλαβαίνεις ότι και η μοίρα του ποδοσφαίρου καμιά φορά επηρεάζεται από μικρές λεπτομέρειες. Έτσι, ο ΠΑΟΚ εκείνη την περίοδο έκρινε ότι δεν πρέπει να πάρει το Σάντος. Λίγο και... μου δίνετε μισό λεπτό, βεβαίως. Μισό λεπτό για να συνοηθούμε λίγο εδώ πέρα με... έχουμε και χορηγόρας, δεν έχουμε. Ωραία. Εντάξει, όταν είσαι έτοιμος παρεμβαίνεις. Έχε τον έτσι λίγο από κάτω. Χρήστο και μόλις θα ακούσουμε. FM κενό, έπιπλο ή καναπές, οτιδήποτε θέλετε να στείλετε. Καθώς η προσφορά του έπιπλου ρυθμός σε συνεργασία με το Libero 104 είναι πολύ μεγάλη και πολύ ωραία. Ένας καναπές κρεβάτι και 10 δωροπιταγές των 100 ευρώ μπορούν να γίνουν δικά σας αν μείνετε συντονισμένοι στο Libero. Η κλήρωση θα γίνει... τρέχει μάλλον μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 18 του μήνα. Μια προσφορά από το έπιπλο ρυθμός 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης έδεσα στην περιοχή της ΣΥΝΔΟ 722-243, τηλέφωνο επικοινωνίας FM κενό έπιπλο καναπές οτιδήποτε και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Τότε να συνεχίσουμε με τους χορηγούς όσο θέλει χρόνο ακόμα ο Δημήτρης, να μην τους έχουμε μετά. Για να δούμε στην παρέα μας. Ανακαινίζετε το μπάνιο σας, ανακαινίζετε το σαλόνι σας, κάνετε το σπίτι σας να μην είναι ενεργοβόρο. Και βάζετε και διάφορα σύγχρονα υλικά που είναι και ηχομονωτικά και θερμομονωτικά και όλα αυτά με εγγύηση από την Αναδομό. Αλλάζετε το χώρο σας και είστε κι εσείς καλύτερα. Μάλιστα πληρώνετε με άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής και αν πείτε και Libero, τα παιδιά εκεί σας κάνουν και ακόμη καλύτερες τιμές. Είναι στην Αγία Σοφίας 18 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο το 2311-241-508. Μπορείτε να βρείτε και να νοικιάσετε και να αγοράσετε χώρο. Η Αναδομό είναι αυτή τη στιγμή η νούμερο 1 εταιρεία στον χώρο των τεχνικών, των κατασκευών αλλά και του real estate. Και η ΟΤΕΚΟ φυσικά είναι η νούμερο 1 εταιρεία στον χώρο του ΚΤΕΟ.
10-20 τυράω το τηλέφωνο επικοινωνίας όλο το 24ωρο για να κλείσετε ραντεβού, να περάσετε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Κταίω το αυτοκίνητό σας, το επαγγελματικό σας όχημα, ακόμα και το μηχανάκι σας ή ο Τέκος στο γνωστό σημείο στο Μεδετεράνιο Κόσμος εδώ και αρκετά χρόνια. Και με Ρέμβη, η οποία τις Τρίτες, πάω τώρα, περνάω τη Δευτέρα που όλες οι μπύρες Μύθος, Κάλσμπεργκ και Κορώνα κάνουν 2,5 ευρώ, τις Τρίτες έχουν 3 ευρώ την μπύρα και την Τετάρτη είναι Cocktail Day, είναι 1+1, κάθε μέρα και κάτι ιδιαίτερο στη Ρέμβη που πλέον μετά Παρασκευή, Σάββατο ανοίγει και το μεγάλο της χώρο που είναι εκπληκτικός και τεράστιος και βέβαια πίνετε και από νωρίς το καφεδάκι σας, τσιμπάτε και κάτι με θέα τον θερμαϊκό κόλπο στο 2-3-10-4-33-100, επικοινωνείτε με τη Ρέμβη και κλείνετε και τραπέζι. Και τέλος έχουμε και ακόμη ένα διαγωνισμό με μηνύματα. Αν θέλετε από τα Data Labs να αποκτήσετε διπλώμα και για πληροφορική και για τουρισμό και να δουλέψετε σε δύο κλάδους που είναι από τους ελάχιστους κλάδους στη χώρα μας που έχουν πάντα δουλίτσα και πάντα έτσι μια προοπτική, και η πληροφορική και ο τουρισμός, πληκτρολογείτε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το είδος του προγράμματος που θέλετε να πάρετε υποτροφία, είτε τουρισμός είτε πληροφορική, το στέλνετε στο 54526 στις 25 Ιουλίου, ξαναλέω, στην εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα, στο πέναλτι το μεσημέρι, θα γίνει κλήρωση για να πάρθει από τα Data Labs μια πλήρη ετήσια υποτροφή αξίας 1.900 ευρώ. Ωραία. Αναμένουμε... Πώς τον ακούς, Χρήστο, εκεί? Είναι διαθέσιμος. Εντάξει. Δημήτρη? Όχι, εντάξει, πρέπει να είναι λίγο σε διαδικασία να δουν τι και πώς και ποιος θα μιλήσει. Α, ποιος ποδοσφαιριστής, ωραία. Ναι, οπότε δηλαδή, να μην κάνουμε το διάλειμμα. Όχι, λέω να αναμένουμε λίγο. Ακούς και εσύ, Χρήστο, ότι... Μ' ακούτε. Ωραία, ναι, ακούμε, βέβαια. Δημήτρης, ακούμε, ναι. Δημήτρης, στον αέρα. Ίσως στον αέρα. Κάτσε το ξαναπάρουμε. Κάτσε το ξαναπάρουμε τον Δημήτρη, γιατί προφανώς... Κατά άλλη στιγμή πρέπει να ήταν στη φάση που συνδεόταν. Είναι αναμονή παίχτη. Και να ακούσουμε και ποιος θα είναι. Η επικοινωνία μας με Ολλανδία επανέρχεται. Να ακούσουμε από εκεί ποιος παίχτης θα είναι στον αέρα. Αναμένουμε λίγο ακόμα. Εντάξει, είπαμε σήμερα λίγο το πρόγραμμα το πρωί πιο χαλαρό. Έχει πρόβλημα το σήμα. Το πρόγραμμα σήμερα λίγο πιο χαλαρό. Το πρωί με γυμναστήριο και όλα αυτά. Το απόγευμα προπόνηση και νομίζω ότι αύριο, συνήθως έτσι κάνει ο Ίβιτς, από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα στην προετοιμασία, με περισσότερη τακτική για το φιλικό και να δούμε ποιοι είναι αυτοί που θα πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι της Τετάρτης. Ξαναλέω. Ας πάρουμε και κανένα άλλον Χρήστο, αν είναι, γιατί μάλλον εκεί είναι και τα τρία τα παιδιά μας. Γιατί αν μάλλον είχε πρόβλημα το κινητό του Δημήτρη και δεν μας άκουγε κιόλας. Κάποιο πρόβλημα με το σήμα πρέπει να έχει. Εντάξει, θα συνδεθούμε σε λίγο. Θεού θέλοντος και. Πώς το λένε, δικτύου επιτρέποντος. Έλεγα ότι το επόμενο φιλικό είναι την Τετάρτη στις 6. Πολύ ωραία. Το λέω γιατί εντάξει, μπορεί να υπάρχει καθημερινή ενημέρωση από την Ολλανδία, αλλά αυτό που βλέπει ο κόσμος και έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει πέντε πράγματα είναι το παιχνίδι. Έχουμε. Έλα, Δημήτρη, πάμε. Έλα, Δημήτρη. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Μάρι Λέοβατς ραδιοφωνικά. Ωραία. Με την μετάφραση του Παναγιώτη Ρονιάδη. Mm-hmm. Ελπίζω να ακούμε κανονικά. Βάζω ανοιχτή ακρόαση για να ξέρετε κι εσείς. Ωραία, ωραία. Μισό λεπτό. Όποιος θέλει. Φέτος δείχνεις ένα στην ομάδα 5-6 χρόνια. Δηλαδή είναι πολύ αυτοπεποίθηση, πατάει καλά. Τι έχει συμβεί αυτό το διάστημα της πρώτης χρονιάς που πλέον του δίνει αυτή την εικόνα? In this pre-season you look like you've been in the club for 5-6 years. You feel more confident, you seem on the pitch better. What is the difference between last season and this pre-season and you have this change? Well, the main reason is that I make the pre-season from the start, because last year I came at the end of the pre-season to the team. And till you know the teammates and the players, it takes a little bit of time. And now I'm already 1 year here. I know the guys, the players, so it's much easier for me. Το βασικό είναι ότι φέτος ξεκινάω την προετοιμασία από την αρχή. Πέρσι ήρθα στο τέλος της προετοιμασίας. Χρειάζεται χρόνο για να μάθεις την ομάδα, τους καινούργους συμπαίκτες, πώς παίζουν. Τώρα είμαι ένα χρόνο στην ομάδα, ξέρω καλύτερα τα πράγματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Τι ποσοστό του πραγματικού Λέοβατς
πήραμε πέρυσι, για να καταλάβουμε και όσο βλέπουν αυτό. Και τι εντάξει, περιμένουμε φέτος. If people can make an evaluation, what percentage of the real levels did we see last season? And what shall we expect for this season? I think till we change the system, it changed all of that. I think I can give more. But now for the preseason, we have to work hard to put a higher level to everybody and to be ready in 3 weeks or in the 26th of July when it starts to count. The real season, so we have a little bit more time. Μέχρι την αλλαγή όπου άλλαξαν όλα και για μένα και μετά έδωσε κάποια πράγματα, σίγουρα μπορώ πολύ περισσότερα και το σημαντικό τώρα είναι να δουλέψουμε σκληρά για να φτάσουμε σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο, να πιέσουμε όλοι τους εαυτούς μας και να είμαστε έτοιμοι στις 26 Ιουλίου που ξεκινάει η σεζόν. Πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς. Και επειδή είχε πάρα πολύ, δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ρυθμό και ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Φέτος σκέφτεται να και σε προσωπικό επίπεδο να το διαχειριστεί σαν ένα πρόβλημα να προσέξει πάρα πολύ. Last season you had a lot of problems with injuries that didn't let you to find your own pace or your own self in the, on the pitch. Do you believe that this season this problem would be gone? I hope. For every player it's shit to have many injuries because you always start coming one rhythm and then you always again out. But now I start the preseason from zero, from the start, so I hope it will be good this year. Can you also explain the main reason for all that injuries last year? I think I was too tired because I had, when I came here to Pauk with my old team, only 2 days free after the season. I had no holidays. I came here where the team was still in the preseason, but I already played with my old team the qualification for Europe and also 5 games in the championship. I think this is the reason that the injuries came, only for tiredness or no holidays. I think it's this. Ελπίζω φέτος τα πράγματα να είναι καλύτερα. Είναι πολύ άσχημο για κάθε παίκτη να έχει τραυματισμούς. Χάνεις το ρυθμό σου, δεν μπορείς να πεις να παίξεις στο γήπεδο να δείξεις αυτό πραγματικά αξίζει. Και ελπίζω αυτή τη χρονιά να μην έχουν αυτά τα προβλήματα. Αν μου ζητάτε το λόγο γιατί συνέβη αυτό και γιατί είχα αυτά τα προβλήματα τραυματισμού την περασμένη σεζόν, είναι γιατί ήμουν πολύ κουρασμένος. Είχα ουσιαστικά μόνο 2 μέρες διακοπές από την προηγούμενη σεζόν και είχα ξεκινήσει ήδη προετοιμασία με την προηγούμενη ομάδα μου. Είχα παίξει προβληματικά στο Europa League και 5 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Μπήκα στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ χωρίς να έχω καθόλου περιθώριο, γι' αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Οι συγκέντες που έχουν μιλήσει για θέματα που έχουν αλλάξει και αφορούν την οργάνωση, το έχει διαπιστώσει και ο ίδιος. Πιστεύει ότι σε αυτό το κομμάτι είναι καλύτερα τα πράγματα φέτος. All of your teammates have spoken for a change in organization and recuperation in all these aspects of the game. Do you also feel like this? Do you feel better, more comfortable with all the procedure going before the training and after the training? Yeah, of course, but every player has his own way to prepare for the training, for the game. So, but like now we have 2 more guys which help the team and the guys with the physio. So every guy who can help the team more is welcome here and it's a good thing for the club and for the players. Φυσικά κάθε ποδοσφαιριστής έχει το δικό του τρόπο που προετοιμάζεται για την προπόνηση, είναι ξεχωριστός. Βέβαια φέτος έχουμε 2 ακόμα ανθρώπους που μας βοηθούν πολύ στο συγκεκριμένο τομέα. Έχουμε τους φυσικοθεραπευτές και κάθε ένας μπορεί να βοηθήσει στο συγκεκριμένο κομμάτι, φυσικά και είναι ευπρόσδεκτος στην ομάδα. Έχει και αυτό την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο χρόνο της προετοιμασίας έχει κάνει περισσότερα πράγματα από τα αναμενόμενα. Σε σχέση φυσικά και με την εμφάνιση που έδωσε στην Club Race. Do you believe that in this part of the pre-season ΠΑΟΚ has achieved more than expected? And we're saying that because after the performance, the good performance against the club. Well, I can't compare this season with the last season because it's my first preseason with the team. But I think we're doing good. Of course, there is many things
to make better, to in which we have to work till the first really game. And of course we are a little bit tired, but the things till now are going good. We are happy so far, and also nobody's injured, and it should be going on like this. Μπορώ να συγκρίνω το ότι συμβαίνει φέτος με το ότι συνέβη πέρυσι, για παράδειγμα, την πρώτη μου προετοιμασία στην ομάδα. Είναι αλήθεια ότι πάμε καλά μέχρι στιγμής. Υπάρχουν βέβαια ακόμα πολλά περιθώρια εξέλιξης. Έχουμε πράγματα να δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι μέχρι το πρώτο παιχνίδι. Φυσικά είμαστε λίγο κουρασμένοι, αλλά είμαστε χαρούμενοι. Τα πράγματα μέχρι στιγμής πάνε αρκετά καλά. Δεν έχουμε τραυματισμούς και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Πιστεύετε ότι θα δούμε ένα διαφορετικό πάγο φέτος και σε τι θα διαφέρει? Do you believe that we are going to see different PAOK this year? And what do you believe would be the difference? I think the philosophy of the style, how we want to play, will not change so much because the coach stays the same. But we have many new players which have other styles to play, and so far they are good in the team. They give us quality, experience. I think the most of the players are older players, so we get experience, which will help us. But I don't think the style of us will change so much as you see in the playoff. Θεωρώ ότι η φιλοσοφία και η προσέγγιση του παιχνιδιού δεν θα αλλάξει πολύ σε σχέση με ό,τι είδαμε στο τέλος της προηγούμενης σεζόν και στα play-off, διότι ο προπονητής είναι ο ίδιος. Σίγουρα έχουμε αρκετούς νέους παίχτες αυτή τη στιγμή και μέχρι στιγμής έχουν αποδώσει καλά και την ομάδα, μας έχουν βοηθήσει, γιατί μας έχουν προσδώσει ποιότητα και εμπειρία. Είναι ποδοσφαιριστές που δεν είναι νεαροί, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι η φιλοσοφία του παιχνιδιού θα είναι πάνω κάτω η ίδια με το τέλος του προηγούμενης σεζόν. Θέλει να μας πει λίγο για την Τούρκο Βάσεν, γιατί μας στήθηκε ως άνθρωπος ο οποίος τον βοήθησε πολύ και είναι εδώ στην προετοιμασία να βοηθήσει τους παίκτες του, αν χρειαστεί. If you want to make one comment about Nenad Kovacevic, because he was presented like the person who helped you play without any problems during the playoffs of last season, and because he is here to help the team in the cooperation sector, if you want to make one comment about him. Oh, well, I have to say I didn't know him. The coach said he knew this guy from Belgrade, he could help me. And I went there, and I stayed there for 1 week. We made every day about 4 or 5 hours therapy and training, and she helped me really, really good. And I played the whole playoff, which is a very tough rhythm. We play every 3 days, so, and I played all the games. So of course I was tired, but I had no pain, and this was a good thing. And I think he can help us here in the team with the players a lot. Εδώ την περασμένη σεζόν μου είπαν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στο Βελιγράδι ο οποίος μπορεί να με βοηθήσει να επανέλθω από το τραυματισμό μου, και έτσι πήγα και έμεινα για μια εβδομάδα. Έκανα 4-5 ώρες την ημέρα θεραπεία, έκανα προπόνηση και όντως με βοήθησε να παίξω στο πλέον, το οποίο ήταν δύσκολο γιατί είναι πολύ απαιτητικός ο ρυθμός σε μια τέτοια διαδικασία. Παίζεις κάθε 2-3 μέρες. Φυσικά και ήμουν πολύ κουρασμένος κατά τη διάρκεια του play-off, αλλά δεν είχε καθόλου πόνο και θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι αυτή τη σεζόν. Να ρωτήσω λίγο πιο συγκεκριμένα για το νέο ΠΑΟΚ. Είπε ότι ήταν φέτος που είναι και ποιοτική και εμπειρή. Ένα πρώτο συμπέρασμα από όσους βλέπουν τα παιχνίδια της ομάδας είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι και πιο γρήγορος. Φέτος έχει περισσότερη ταχύτητα, κυρίως με το Μάτος, με το Τσάρμα Κάπος, ενδεχομένως και με τους άλλους, αλλά με αυτούς κυρίως σημερίζει κατά την άποψη ότι ο νέος ΠΑΟΚ θα είναι και ένα επίπεδο πάνω σε ταχύτητα. Speaking about the new power that we're going to see this season, one first comment is that we see that the team is faster in the style of play, and it's also two new players on the flanks, fast players, Djalma Campos, Leo Matos. So, do you agree that PAOK will be faster this season? Of course, I think speed is always good in the offense. As you said, Jama is a very fast player, very good player, I like him. And also Leo Matos, they did it good against Brish together. And I think they both can help us in this season. It's going to be, again, a tough season. So we're glad to have them.
σίγουρα η ταχύτητα στο ποδόσφαιρο είναι πάντα καλή, ειδικά όταν μιλάμε για το κομμάτι της επίθεσης. Συμφωνώ ότι ο Τζαλ Μακάμπο είναι ένας πολύ καλός, ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μου αρέσει πολύ. Και ο Λεωμάτος το ίδιο και οι δύο τους τα πήγαν πολύ καλά στο παιχνίδι με την Βρύση από τη δεξιά πλευρά και θεωρώ ότι θα μας βοηθήσουν σε μια δύσκολη σεζόν που περιμένουμε να έρθει. Πόσο πολύ που πρόσθεσε το γεγονός ότι τελευταία στιγμή είναι πιο σημαντικής ομάδας και δεν πήγες στο πλευρό. What does it mean for you, what cost you, let's say, that you are not included in the championship players going to the Euro? Well, of course, I was a little bit unhappy to not participate on the Euro to go with the team, but at the other side, I had 3 days, I had 1 day, I could recover good, take some rest with my family. But every player wants to go to a big tournament like this. So there will be in 2 years again World Cup. So I hope with the games in Pauk and I hope to stay fit here and let's see. At the end, the coach decides which press it takes to the qualification. I can only play good and we'll see. Φυσικά είμαι λίγο απογοητευμένος για το γεγονός ότι δεν κλείθηκα να συμμετάσχω στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Για ένα ποδοσφαιριστή είναι πάντα σημαντικό και ωραίο να παίζει σε τέτοιου είδους διοργανώσεις. Από την άλλη πλευρά βέβαια είχα το χρόνο να ξεκουραστώ, να δω την οικογένειά μου, να πάω διακοπές που την προηγούμενη χρονιά δεν είχα τη δυνατότητα να το κάνω. Από εκεί πέρα σε 2 χρόνια έχουμε Μουντιάλ. Ελπίζω μέσα από τις εμφανίσεις μου με τον ΠΑΟΚ να είμαι μέσα στην εθνική ομάδα, να δούμε ποιους ποδοσφαιριστές θα καλεί ο προπονητής στα προκριματικά για το Μουντιάλ και πάνω απ' όλα εύχομαι να είμαι καλά στην υγεία μου για να μπορώ να διεκδικήσω μια θέση. Τελευταίες 2 ερωτήσεις, 3, να αφήσω ο Κίκας για να το κλείσουμε. Την Παρασκευή υπάρχει κλήρωση για το προκριματικό γύρο. Αν προτιμάτε τον αντίπαλο του Ρόντου, πιο αδύναμο από τους υπόλοιπους ή απλά τον εξετάρει κάποιος. On Friday there is the draw for the third qualification round. If you have a preference on an opponent, if you consider someone weaker than the other team? It's difficult to say. I think every team has its quality. You can't say one team is more bad or more better for Pauk. But I'm sure every team will have their problems in Tumba with our fans in the back. It's going to be for everybody difficult to play. I don't have preference. Who comes. Για τον ΠΑΟ, κάθε ομάδα έχει τη δική της ποιότητα. Το σίγουρο είναι ότι όλες οι ομάδες, όπου και αν είναι η απέναντί μας, θα έχει πρόβλημα το να έρθει να παίξει την Τούμπα με τον κόσμο μας να μας υποστηρίζει. Επειδή έχει την εμπειρία του Champions League, ποιο θεωρεί το κλειδί για να μπορέσει μια ομάδα να βρει ο Μπιλιούς και δεύτερο ένα σχόλιο για τον παίκτη που είναι τον Μπακάπου, ουσιαστικά το δίνει το διαμόνιο. You have the experience of Champions League, so what do you believe is the main factor that one team has to have in order to qualify in the group stage? And one comment about your backup player in left back position, Yanis. Yes, I think it's a long way to the group stage, to the Champions League, a very, very difficult way. Of course, you have to be concentrated, focused. The team has to play 4 very good games. And also you have to need a little bit luck. It's always a matter. But we have to believe in this. If you don't believe to go to the group stage, you don't have to play at all. I think we have the quality with the new players to be successful in the qualification. I think we all have to believe and we will see. About the Nulis, I think he's a good player, young, but I see in the training he works good, he's fast, he also wants to be in offense. He's a good player. Βλέπουμε ότι το Champions League είναι μακρύς και είναι και δύσκολος. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι σε αυτά τα 4 παιχνίδια και φυσικά να έχουμε και την τύχη μαζί μας. Είναι πάντα απαραίτητο να έχεις τύχη και να προχωρήσεις. Από εκεί πέρα εμείς πρέπει να το πιστέψουμε. Αν δεν το πιστεύουμε δεν υπάρχει λόγος να αγωνιστούμε. Έχουμε την ποιότητα να τα
καταφέρουμε και θα πρέπει να διεκδικήσουμε όλες τις πιθανότητες που έχουμε. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το Γιαννόγκ, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, είναι νεαρός, δουλεύει καλά στις προπονήσεις, είναι γρήγορος, του αρέσει να βγαίνει προς την επίθεση και θέλω να μπορεί να μας βοηθήσει. Ένα σχόλιο, είναι ένα χρόνο στην Ελλάδα. Έχει φάνει για την παράξενο στον ελληνικό ποδόσφαιρο. One season, one year in Greece and in Greek football, do you believe something is weird in Greek football? Good question. The only weird thing is I think the organization. As it was with the playoffs and the cup, it was a little bit strange for us because we waited 3 weeks without game for the playoff to start and then they again changed it. Only this, but the league is so far, I like it. You have good atmosphere with the better teams, nice stadiums. Only the organization is a little bit strange, but I think something will change. Η οργάνωση είναι το πιο περίεργο, ειδικά από όπως είναι την περασμένη σεζόν, όταν περιμέναμε για το κύπελο τι θα γίνει και για τα play-offs, ήμασταν 3 εβδομάδες χωρίς να δώσουμε κάποιον αγώνα και ξαφνικά πάλι το πρόγραμμα άλλαξε. Αυτό είναι αυτό που μου ξενίζει. Από εκεί πέρα το ελληνικό πρωτάθλημα μου αρέσει, έχει καλές ομάδες, έχει καλή ατμόσφαιρα, έχει καλά γήπεδα. Θεωρώ ότι η οργάνωση είναι το κόσμο και ελπίζω αυτή τη σεζόν να αλλάξει. Ευχαριστώ. Τον ακούσαμε τον Μαρίν Λέοβατς. Απάντησε όλες τις ερωτήσεις ο Κροάτης. Ναι. Έλα Δημήτρη. Νομίζω ότι ακούστηκε καλά. Μια χαρά, ναι. Η τοποθέτηση ενός ποδοσφαιριστή που δεν ακούμε και πολύ συχνά να κάνει δηλώσεις. Με ό,τι συνέβη πέρυσι, με τραυματισμούς, με τη δική του απόδοση, με ό,τι έζησε στην ομάδα, αυτή τη φάση προετοιμασία, την κλήρωση, εντάξει, κλασικές τοποθετήσεις από τον Κροάτη αριστερό μπακ, που στο ξεκίνημα το είπε και πάλι ότι η αλλαγή του συστήματος είναι αυτή που άλλαξε και τη δική του απόφαση, τη δική του επίδοση στον ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτά. Ωραία, Δημήτρη. Ωραία. Από εδώ από την Ολλανδία, προπόνηση σήμερα το πρωί στο γυμναστήριο, αργότερα στο γήπεδο κανονικά. Σε 2 μέρες έχουμε και πάλι παιχνίδι για να δούμε κάτι παραπάνω ίσως από την ομάδα του ίδιου, που όπως είπατε και νωρίτερα, σαφώς έχει δημιουργήσει πολύ καλές εντυπώσεις στα πρώτα παιχνίδια. Mm-hmm. Αυτό βέβαια για να μην ξεφεύγουμε, είναι αυτό που βλέπουμε. Δεν γίνεται καμία πρόβλεψη, δεν γίνεται κανένα όνειρο, δεν εκφράζεται. Είναι αυτό που βλέπουμε. Ναι. Τι θα γίνει και τα λοιπά, θα το δούμε στην πορεία. Έγινε, Δημήτρη. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας, Δημήτρη. Λοιπόν, ακούσαμε την ενημέρωση. Συνέντευξη, ναι. Τύπου. Και η συνέντευξη. Γι' αυτό θα κάνουμε 2 διαλύματα σε 1. Ακριβώς. Λοιπόν, και για Σάντους μιλήσαμε και για Νούλη ακούσαμε και ο Τσόρβο μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ. Λέοβατς, όχι για Νούλη. Ο Λέοβατς για από την... Τι σκεφτόμουν εγώ, την τελευταία ερώτηση που του είπε. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Που τον ρωτήσανε την άποψή του ο Κώστας Πετρωτός, νομίζω, για τον Γιαννούλη και. Επειδή παίζουν στην ίδια θέση, ας πούμε, τι άποψη έχει τον ποδοσφαιριστή. Το backup του, ναι, κυριολεκτικά. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε. Φτάνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Ο Λίμπερο και το Apple ρυθμός σας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσετε πλούσια δώρα. Ένας καναπές κρεβάτι, 10 δωρεπιταγές των 100 ευρώ μπορούν να γίνουν δικά σας αν μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Εκκλήρωση τρέχει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Ιουλίου. FM κενό, έπιπλο FM κενό καναπές και το ονοματεπώνυμό στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση. Προσφορά από τα Apple ρυθμός στο 6ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά έναντι Τιτάν, 722-517 το τηλέφωνο της επικοινωνίας. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα την ερχόμενη στην εκπομπή Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος. Ο Πειρατής είναι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στην παρέα μας, το Beer and Rock Bar, που εντάξει, πέσανε κορμιά τώρα με το Euro. Τελείωσαν όμως αυτά, το Euro έφυγε, η ζέστη έμεινε και έτσι εκεί στην
Διογένους 17. Μπορείτε να πιείτε την πύρα σας, να εκμεταλλευτείτε και τις πολύ ωραίες προσφορές που έχει ο πειρατής και να κάνετε πολύ ωραία παρέα έτσι όσοι μείνατε στην πόλη, που δεν είστε και λίγοι. Καθημερινά υπάρχει Happy Hour 1 με 7 και όλες οι βαρελίσχες μπύρες είναι μείον 1 ευρώ. Ενώ από Δευτέρα ως Τετάρτη με 2 μπύρες Primator, η Τρίτη είναι δώρο κερασμένη από τον πειρατή. Ωραιότατα. Και δεύτερη ώρα μαζί μας πάντα και τα είδη γηνής του Φτίκα. Στην Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 905-503. Μπορείτε να πάτε στο Φτίκα και να σχεδιάσετε τον μπάνιο των ονείρων σας με επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων. Υπάρχει περίπτωση να μας πεις μπάσκετ? Κοίτα, το μπάσκετ, φυσικά και υπάρχει περίπτωση, γιατί πάντα το μπάσκετ, Γλάντον, το ιστορικό το μπάσκετ πάντα μιλάμε. Εντάξει, το Κλάντο δεν είναι μεταγραφή ακριβώς, αλλά είναι καινούριο συμβόλαιο μετά τον Τέιλορ και τον Μιλιάνοβιτς. Ναι ρε φίλε, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος άρεσε όσο έπαιξε εκεί προς το φινάλε. Ήταν ένας παίκτης που νομίσαμε ότι τον χάσαμε. Κοίτα, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τον θέλανε πολύ. Είναι μεταγραφή. Υπήρχε μια απόσταση μεταξύ τους μέχρι πριν κάποιες μέρες. Μια απόσταση η οποία, εντάξει, ο Αμερικανός ίσως να περίμενε κάτι άλλο, το οποίο δεν του βγήκε. Ο Κλάνο κάτι τέτοιο έκανε και πέρσι το καλοκαίρι του Χιγερό και τελικά βρέθηκε στην Α2 Ισραήλ. Περιμένοντας το κάτι καλύτερο που δεν ήρθε ποτέ. Γιατί ΠΑΟΚ δεν σου γεμίζει το μάτι, ενώ είναι χρήσιμος παίκτης? Κοίτα, δεν σου γεμίζει το μάτι. Το θέμα είναι το τι θέλεις να κάνεις με αυτόν τον παίχτη. Αν περιμένεις ότι ο Κλάντον θα σου δίνει 25 πόντους, δεν το κάνει. Αλλά ότι μπορεί να παίξει καλά το pick and roll και να τελειώσει φάση κοντά στο καλάθι, να σε βοηθήσει πολύ στο μέτρο rebound που είναι πολύ σημαντικό, το έχει και το είδαμε και στα λίγα παιχνίδια πέρσι με τον ΠΑΟΚ. Και να έχει ένα τέτοιο ρόλο, φυσικά και μπορεί να σε βοηθήσει. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τον θέλανε πολύ, είναι η αλήθεια. Τελικά τον φέρανε εκεί που θέλανε, ουσιαστικά τον Αμερικανό. Στα λεφτά δηλαδή. Ακριβώς. Και την Παρασκευή υπήρξε συμφωνία και έτσι ο Κλάντον είναι ο πέμπτος παίχτης, αν μπορούμε να το πούμε, το επόμενο ρόστερ, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο Τσόχλας και ο Μαργαρίτης με συμβόλαιο για την, και για την επόμενη σεζόν. Η συμφωνία με τον Τέιλορ τον Αμερικανό στο 4, τον Μιλιάνοβιτς τον Σέρβο τον Playmaker και τώρα και ο Κλάντον εκεί στο 4-5. Σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ φτιάχνει ομάδα για του χρόνου με αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία τώρα. Και θα δούμε από εδώ και πέρα ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του. Σίγουρα κάνει προσπάθεια για τον Τσαϊρέλη που θέλει να τον φέρει πίσω. Αλλά εντάξει, το Τσαϊρέλη είναι μια περίπτωση λίγο πιο σύνθετη. Γιατί ναι, μεν ο Μιχάλης Τσαϊρέλης είναι ένας παίχτης που μέσα από τον ΠΑΟΚ πήρε την υπεραξία του και έφυγε να πάει στην Ισπανία. Από την Ισπανία πήγε στον Ολυμπιακό. Αλλά πλέον είναι σε άλλη φάση η καριέρα του. Δηλαδή είναι ένας παίχτης που όταν παίζει στον Ολυμπιακό είναι προφανές ότι θα ψάξει να βρει ένα, αν όχι αντίστοιχο συμβόλαιο, σε ομάδα τέτοιου επίπεδου. Και προφανώς και χρειάζεται λίγο παραπάνω. Ένα χειρισμό. Ίσως λίγο παραπάνω χρόνος ή τέλος πάντων να τον περιμένεις και λίγο. Γιατί όντως μπορεί σήμερα που μιλάμε να βρει μια πρόταση που να είναι σε αυτά που θέλει και σε μια ομάδα που είναι μεγαλύτερο επίπεδο από σένα. Αν δεν έρθει όμως αυτό το πράγμα, σίγουρα στον ΠΑΟΚ έχουν διάθεση να τον περιμένουν, τον θέλουν και μάλιστα του έχουν καταθέσει και πρόταση. Δηλαδή δεν είναι μόνο κουβέντα. Ότι ναι, πώς θα πάει η υπόθεση και εμείς εδώ είμαστε και περιμένουμε. Του έχουν καταθέσει και μια συγκεκριμένη πρόταση. Στα χρήματα μπορούν να δώσουν βέβαια πάντα. Και περιμένω να δουν πώς θα εξελιχθεί και η περίπτωση του Τσαϊρέλη. Γενικότερα υπάρχει το κομμάτι των Αμερικανών. Ο αρχικός στόχος του ΠΑΟΚ ήταν για 4. Μέχρι στιγμής έχει πάρει 2. Τον Τέιλορ και τον Κλάντον. Εντάξει, ο Κλάντον για μένα είναι μεταγραφή ουσιαστικά, έτσι. Κάθε χρόνο, κάθε παίχτης είναι μεταγραφή πλέον. Ναι, ακριβώς. Ψάχνει έναν παίχτη στην περιφέρεια Αμερικανό που να είναι σκόρερ, δηλαδή που να το στοιχείο στο παιχνίδι είναι αυτό, το σκοράρισμα, περισσότερο και λιγότερο άλλα πράγματα. Με τον Μιλιάνοβιτς τον Άσο στον ΠΑΟΚ ποντάνω πολλά πάνω στο Σέρβο, είναι μια πολύ, δεν ξέρω είναι έκπληξη αν βγει μέσα σεζόν, βέβαια είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο, αλλά ένας παίχτης που ήταν στην Ισπανία, στη Σεβίλη, με 17-18 λεπτά συμμετοχής, 23 χρονών, Σέρβος, και έχοντας φύγει από την Αδριατική Λίγκα τότε με την Mega Lex πρόπερση, δηλαδή ως δεύτερος MVP του πρωταθλήματος, δεν είναι τυχαίος παίκτης. Έτσι,
Και, και καλύπτει και αυτό που καμιά φορά λέμε, ρε παιδί μου, σε καφενειακή κουβέντα, ότι ένα σερβάκι, ρε παιδί μου, έναν που να... Ναι, 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 είναι κάτι τέτοιο, νομίζω, αλλά ο ΠΑΟΚ ποντάρει σε αυτόν τον παίχτη πάνω και στη δική του θέληση του να... να βελτιωθεί ο ίδιος για να βρει καλύτερο. Αυτό προσφέρει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Μην κρυβόμαστε. Σε παίχτες αυτό μπορεί να προσφέρει. Δεν μπορεί να προσφέρει ένα μεγάλο συμβόλαιο και χρήματα. Μπορεί να προσφέρει όμως χρόνο συμμετοχής σε μια ομάδα που στην αγορά ξέρει όλη η αγορά ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια τέτοια ομάδα. Και μέσα από την ομάδα και ο ίδιος να βρει κάτι δηλαδή, καλύτερο στην πορεία. Έτσι είναι δυστυχώς. Ή ευτυχώς. Ο ΠΑΟΚ αντιπροτείνει στα λεφτά project. Ακριβώς. Και χρόνο προσπαθεί να λειτουργήσει ως ένα μεταβατικό στάδιο για αυτόν τον αθλητή. Κοίταξε, μέχρι στιγμή... ξέρεις, από το να πας εκεί να μην παίξεις ή αν ψάχνεις και δεν σου κάτσει, ναι. Έλα εδώ, θα έχεις τη συμμετοχή σου, θα έχεις την εξέλιξή σου, γιατί η ομάδα δουλεύει σωστά και κάνεις δεν το αρνείται αυτό. Αν το πάρουμε τα τελευταία χρόνια μέσα από τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για παίχτες τώρα που μέσα από τον ΠΑΟΚ πήραν το επόμενο καλό του συμβόλαιο, έτσι. Μιλάμε για τον Κούπερ. Που ο ΠΑΟΚ τον έφερε από την Αμερική στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Πήρε ένα πολύ καλό συμβόλαιο στην πορεία. Μιλάμε για τον Όντουμ, ο οποίος στη Γερμανία ήταν πρόπερση, ας το πούμε χρονικά. Στον ΠΑΟΚ πήγε στη Γερμανία σε μια ομάδα που δεν ήταν από τις καλύτερες, αλλά έκανε πολύ καλή σεζόν και πήγε πλέον σε καλύτερη ομάδα στη Γερμανία. Ο Μπόγρης, ο Τσαϊρέλης. Είναι παιδιά αυτά λένε, τα οποία. Στη συζήτηση πάνω αυτά λένε στους παίχτες. Ναι, ότι να και ο Τάδε, να και ο Δίνα, να και ο έτσι. Είναι παιδιά τα οποία ήρθαν στον ΠΑΟΚ και από εκεί και έπειτα πήραν ένα καλό συμβόλαιο και ξέρουν και οι περισσότεροι. Και εντάξει, άσχετα να μιλάμε για Έλληνες. Και ξένοι παίχτες, οι πλευρές των ξένων παιχτών, οι ατζέντες τους ξέρουν ότι στον ΠΑΟΚ θα πάρει χρόνο συμμετοχή και έχει την ευκαιρία να φτιάξει το όνομά του. Άλλο, εκτός από Τσαϊρέλη. Περιμένουμε το Τέπιτς, έτσι. Το περιμένουμε, νο, το περιμένουμε ΑΕΚ, και εμείς. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι. Γιατί γράφτηκε. Η ΑΕΚ ψάχνει τέτοιο παίχτη. Το ότι προτάθηκε προφανώς. Υποθέτω ότι έχει προταθεί σχεδόν σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Έτσι λέω εγώ. Ελεύθερος παίχτης είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ ψάχνει έναν τέτοιο παίχτη. Έτσι λέω εγώ. Και έτσι μου βγαίνει και από την Αθήνα. Επαφή την προηγούμενη εβδομάδα από τον ΠΑΟΚ με τον παίχτη υπήρξε. Απλά ο Τέπιτς, επειδή εκπροσωπείται. Είναι στο γραφείο του Ρασνάτοβιτς που εντάξει, έχει και λίγο μεγαλύτερες υποθέσεις αυτόν τον καιρό που τρέχει. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε κάποια επαφή. Να δούμε αυτήν την εβδομάδα πώς θα εξελιχθεί. Το λέω γιατί το Τέπιτς έχει μείνει λίγο πίσω. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εκείνο το ραντεβού που είχε γίνει γνωστό ήταν στις 15 Ιουνίου. Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας. Απλά και ο Τέπιτς από τότε είχε πει ότι θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να πάρει την απόφασή του. Δεν νομίζω ότι του Σέρβου είναι οικονομικό το κομμάτι. Από την αρχή δεν νομίζω ότι ήταν οικονομικό το θέμα. Ο Σέρβος συζητήσει του με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αυτό που έλεγε και από την περασμένη σεζόν είναι ότι αν του χρόνου γίνει μια καλή ομάδα, ο ίδιος θέλει να είναι μέλος της. Και στον ΠΑΟΚ δεν κρύβουν ότι τον Τέπιτς τον θέλουν και για άλλα πράγματα μέσα στο ρόστερ. Όχι μόνο για το καθαρά αγωνιστικό. Γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον, μην ξεχνάμε ότι φέτος δεν έχει αυτό που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια έχει ένα κορμό 4-5 παιχτών. Όχι βασικών, αλλά 4-5 παιχτών. Δηλαδή είχε πριν του Τσόχλα και του Μαργαρίτη που έχει και τώρα, είχε το Δέδα, είχε πει πάρα το Χαραλαμπίδη. Είχε παίχτες που ήταν στην ομάδα μέσα και αυτοί που έρχονταν βρίσκαν ένα κορμό. Πλέον ο ΠΑΟΚ έχει δύο ουσιαστικά παίχτες. Και είναι και αυτό ένα κομμάτι. Γιατί όταν ποντάρει σε νεαρούς, γιατί και ο Μιλιένοβιτς είναι νεαρός, δεν είναι φτασμένος παίχτης 30 χρονών. Ο Τέιλορ έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, παίρνει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο στην καριέρα του. Ίσως τέτοιος παίχτης να είναι και ένας ακόμα Αμερικανός, δηλαδή που θα είναι ρούκι. Οπότε όλοι αυτοί πρέπει και λίγο όταν θα έρθουν στην ομάδα να καταλάβουν και πού είναι περίπου, έτσι. Και, και ο Τέπιτς είναι ένας παίχτης σε αυτή τη λογική που λέμε. Και ο Τσαϊρέλης αν επιστρέψει. Και ο Τσαϊρέλης, γιατί ξέρει την πραγματικότητα, έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Γενικά μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ κινείται. Το αν κινείται καλά στο μεταγραφικό παζάρι θα το δούμε στην εξέλιξη σεζόν, αλλά μέχρι τώρα έχει καλύψει, αν μπορούμε να το πούμε, το θέμα του Άσου. Σιγά σιγά καλύπτει και τη ρακέτα, δηλαδή υπάρχει ο Μαργαρίτης, υπάρχει ο Τέιλορ, υπάρχει ο Κλάντον, θα δούμε θα γίνει ο Τσαϊρέλη. Η λογική λογική θα θέλει 5 παίκτες στη ρακέτα, θα χρειαστεί και ένας ακόμη, μάλλον νεαρός. Να δούμε πώς θα εξελικευεύω το Τσαϊρέλη, έτσι δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το Τσαϊρέλη, κοιτάει και Αμερικανούς φυσικά. Έτσι. Και απλά ο Τσαϊρέλη επειδή υπάρχει ο Κλάντον που είναι 4-5, ο Ράιτ νομίζω είναι περισσότερο 3-4. Ο Τέιλορ και λέω Ράιτ, με συγχωρείτε. Ο Μαργαρίτης είναι στο τεσάρι.
Δεν ξέρω να πάω αν του Τσαϊρέλη δεν προχωρήσει, γιατί δεν είναι εύκολο, ξαναλέω. Ψάξει για ένα πιο 5 Αμερικανό. Πάντως, εγώ ξέρω, καταλαβαίνω, Νίκο, ότι ο ΠΑΟΚ πάλι θα κινηθεί συντηρητικά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πάλι δεν θα κάνει κάποια κίνηση που να ενθουσιάσει τόσο πολύ τον κόσμο που να πάρει πιο πολλά διαρκείας από αυτά τα ναι. τραγικά σε αριθμό που κάθε χρόνο ναι. διατίθενται. Έκανε πέρσι και είδαμε πόσα διαρκείας είχε. Α, ναι, πάλι γι' αυτό. Άρα λέει και να κάνει. Όχι, πάλι στα λόγια μου έρχεσαι, γιατί ναι. εδώ και να κάνει δεν θα υπήρχε κίνηση τρομερή των διαρκείας. Ναι. Τώρα που δεν έκανε κιόλα. Ναι, έκανε πέρσι. Και είναι αυτό το κλασικό ότι συγχαίρουμε και δίνουμε το credit σε μια παρέα, θα έλεγα εγώ, ανθρώπων που αγαπούν τον ΠΑΟΚ, αγαπούν τον μπάσκετ και κάνουν ορθολογικές και ρεαλιστικές κινήσεις. Ναι, χωρίς να βάζουν την εταιρεία. Όχι μόνο χωρίς να βάζουν μέσα την εταιρεία, αλλά καθαρίζοντάς την και από ένα βραχνά ετών, ναι. από άλλες βλαχομαγγίες που γινόταν στον ΠΑΟΚ προλίγων ετών. Δεν ξέρω, ξεχνάει εύκολα ο ΠΑΟΚ, αλλά προλίγων ετών. Και τώρα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Α, είναι πανεύκολο. Δηλαδή, είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, και να γίνει ένα μεγάλο άνοιγμα. Φαίνει σαν να παίχτη, πόσα, 500 χιλιάρικα. Ωραία, εντάξει. Θα συμφωνούμε. Θα τα πάρει κάποτε. Με φυλάκια. Ναι. Έλα. Ναι. Γράφτα όμω και γίνεται δουλειά. Και έτσι γίνεται. Απλά επειδή. Πώ να το πω, αυτό εδώ δεν. Αυτό το ευχαριστώ μπορούμε να πούμε μία στο τόσο. Είναι ένα ευχαριστώ μία μέρα και οι άλλε 364 είναι γκρίνια. Ναι. Έτσι. Πάλι έχει ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα τμήμα το οποίο δεν θα πουλάει. Συμφωνώ. Δεν θα συγκινεί τον κόσμο, μάλιστα και με δεδομένο το ότι το ποδοσφαιρικό και το βολεϊκό τμήμα ναι. Θα συγκινούν ναι. με τη δουλειά που γίνεται εκεί και με τα διαφορετικά δεδομένα, τα οικονομικά κλπ. Και αυτή τη στιγμή πάλι δεν χρειάζεται να είσαι μάντης για να προβλέψεις ότι το τμήμα μπάσκετ και το τμήμα handball θα είναι ασθενείς του συλλόγου. Κοίτα, όσον αφορά το τμήμα μπάσκετ, ο πρώτος στόχος είναι να μην γίνουν τα περσινά λάθη. Δηλαδή να κάνει μια ομάδα καλή και από εκεί και πέρα να διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Στο ελληνικό ποτάμι αυτό μπορεί να διεκδικήσει την τρίτη θέση. Ναι, δεν ναι. μπορεί να διεκδικήσει κάτι άλλο. Έτσι. Όπως και να το κάνουμε. Πέρσι όμως πήγαμε ένα σκαλοπάτι κάτω. Γιατί συμφωνώ. Κάναμε κάποιες ήττες μέσα στην έδρα μας. Δεν είχε καλή ομάδα πέρσι. Ναι, ναι. Δεν έκανε ούτε συγκομιδή νικών μέσα στο πρωτάθλημα που έδειχνε χαρακτήρα άλλα χρόνια και έπαιρνε κάποια μάτσα, τα καθάριζε. Είχε καλή ομάδα πέρσι. Και είχε και το κάζο του Φάρου. Βεβαίως. Μα δεν είχε καλή ομάδα. Παλεύεται αυτό. Δηλαδή το ρόστερ που είχε κάνει πέρσι. Δεν ήταν ούτε σωστά δομημένο ούτε τίποτα. Και επειδή στο μπάσκετ, όπως ξέρεις πολύ καλά, ό,τι λάθος κάνεις θα το βρεις μπροστά σου. Πάω πέρσι το λάθος, το έβρισκε προς κάτω όλη την ναι, ώρα. Ναι, ναι. Και το ότι βγήκε πέμπτος, δίκαια βγήκε. Μιλούσε το σύμπαν. Δίκαια βγήκε πέμπτος. Δεν άξιζε να βγει κάτι παραπάνω πέρσι. Δεν ήταν καλύτερος από τον Άρη, ούτε από την ΑΕΚ ήταν καλύτερος. Ακόμα και εκείνη την ΑΕΚ που, ό,τι και να είχε. Φτάσαμε να την έχουμε κερδίσει εκτός. Απλά και αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές και κάνουμε το λάθος να κρίνουμε πολύ αυστηρά. Όχι το λάθος να κρίνουμε. Όχι λάθος. Απλά κρίνουμε πολύ αυστηρά χωρίς να σκεφτόμαστε όλες τις παραμέτρους. Ο ΠΑΟΚ έχει ανταγωνιστεί τον Άρη και την ΑΕΚ, οι οποίοι ΑΕΚ και Άρης έχουν ιδιοκτήτη. Έχουν άνθρωπο ο οποίος πληρώνει για να κάνει ομάδα. Ναι, και αυτοί δέχονται κριτική σκέψου. Ναι, συμφωνώ. Δεν είναι όμως η ίδια η κίνηση. Δηλαδή, εσύ δεν έχεις τα χρήματα που έχει ο Άρης στο μπάσκετ και η ΑΕΚ για να είστε από την ίδια κίνηση. Δηλαδή, εσύ πρέπει και να κάνεις καλύτερη ομάδα από αυτούς. Και με λιγότερα λεφτά και να του προσπεράσει. Δεν είναι εύκολο. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάθε χρόνο. Έχει γίνει κάποιες χρονιές. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έτσι. Όταν ο άλλος έχει λεφτά και το ό,τι λάθη κάνει μπορεί να τα διορθώσει με τα χρήματά του, όπως κάνει στο ποδόσφαιρο δηλαδή. Mm. Εσύ πρέπει οι επιλογές σου να είναι όλες σωστές, που δεν Όχι. γίνεται. Να κάνεις δηλαδή να φέρεις 7 παίχτες και να σου βγουν και οι 7. Δηλαδή, ξεκινάς από δηλαδή είναι η εκκίνηση, η αρχή της σεζόν και των κάθε ομάδων. Οι άλλες ομάδες είναι λίγο πιο μπροστά από εσένα και πιο πίσω. Και πρέπει να τον παλατζάρεις με την ομάδα που θα κάνει. Το σημαντικό επίσης είναι το εξής, ότι ακόμα και επενδυτής να υπήρχε στον ΠΑΟΚ, ναι. έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ, είναι λίγο πεταμένα λεφτά. Το να κάνεις ομάδα, δηλαδή να μην κάνεις ομάδα των 150-200 χιλιάδων, ναι. να κάνεις ομάδα του εκατομμυρίου ναι. για να καταλήξεις ναι, στην ίδια. Ναι. Και ξέρεις κάτι, το τρίτος θα μπορούσε να σημαίνει Euroliga. Θα μπορούσε. Ναι, σε θα ένα μπορούσε. Άλλο ναι, ναι. περιβάλλον ναι. μπασκετικό. Ας έτσι εδώ. Όμως τώρα με τα κλειστά συμβόλαια, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εδώ, εγώ λυπάμαι αν ήταν ο Σαββίδης να δώσει ένα-δύο εκατομμύρια πάλι για να είναι τρίτος. Άντε, άστο, ο Σαββίδης δεν είναι καλό παράδειγμα με την έννοια ότι αν ήταν ο Σαββίδης,
θα μπορούσε να μπει σφήνα να είναι και κάτι ακόμη ανώτερο. Αλλά αν ήταν, ας πούμε, ο Τσαλόπουλος, άμα ήταν ο χύψη επιχειρηματία, ο Σάκης Λόγλου, απλά για να πούμε και πραγματικά ονόματα κάποιων ανθρώπων που σε άλλα τμήματα του ΠΑΟΚ βάζουν λεφτά, έτσι. Αν ήταν ένα Τσαλόπουλος και έλεγε, εγώ θα βάλω 100 χιλιάρικα, ρε παιδί μου. Οπότε, αν το budget του ΠΑΟΚ όσον αφορά τα έσοδά του είναι 150, βάζω κι εγώ άλλα 100 και το κάνω 250. Πάλι θα του λέγαμε μεγάλε, πρόσεχε όμως πώς θα τα βάλεις, γιατί τζάμπα λεφτά είναι. Στο τέλος, το ίδιο. Σκέψου πώς αυτό το πράγμα πρέπει να το διαχειριστείς, πώς να το πεις σε έναν άνθρωπο που δεν βάζει τα δικά του λεφτά και απλά διαχειρίζεται τα λεφτά του τμήματος και τρέμει το φυλακάρδο του διπλά. Μην τυχόν τα χάσει. Γιατί ο Σακισλόγλου μπορεί να πει και ένα. Εντάξει, ρε, έχω και 100 χιλιάρια να τα φάω. Έτσι να κάνω το κομμάτι μου. Ναι. Να γουστάρω δύο νίκες. Μία με τον Άρη εκτός και μία με τον Ολυμπιακό στο παλατάκι. Και να πω ότι γούσταρα, έβγαλα γούστα. Ναι. Και με αποθεώσαν κιόλας και με σηκώσαν στα χέρια. Και ακούστηκε και το όνομά μου και στο κάτω-κάτω, επειδή έχω και άλλες δουλειές. Θα έχει μια υπεραξία προβολής η άλλη επιχείρησή μου, ρε παιδί μου. Ναι. Λίγο ακριβά σαν διαφήμιση. Αλλά θα την έχει. Τώρα ρε φίλε, στον Πάνε, στον Μπρέλεβιτς, στον Ζουρνατζίδη, που σου έχουν πει από την αρχή, καλέ μου άνθρωπε, εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να βάλουμε χρήματα. Εμείς ήρθαμε εδώ για να σβήσουμε τα χρέη και να κάνουμε ξανά αξιόπιστο το τμήμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ξέρεις και δεν πουλάει και ίσως και να μην ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο. Δεν πουλάει, ούτε ενδιαφέρει. Ναι, δεν πουλάει. Αλλά αυτές οι ιστορίες δεν πουλάνε. Οι ιστορίες τριάμβου πουλάνε. Δεν ξέρουμε πότε μπήκανε οι συγκεκριμένοι, τι πήρανε, τι εταιρεία πήρανε, το ιστορικό κομμάτι, έτσι. Και τι εταιρεία έχουν μπροστά του τώρα. Δηλαδή, ό,τι είναι παλαιό χρέος, είτε είναι ρυθμισμένο, είτε έχει καθαριστεί, έχει πληρωθεί, αποδείξει προδικείου. Έτσι. Ναι, ναι. Και βέβαια και με τη βοήθεια του Βασαβίδη σε αυτό το κομμάτι. Και σε περίοδο κρίσης, ε. Και σε περίοδο, όχι κρίσης, σε περίοδο δηλαδή, μιλάμε τώρα, η ομάδα, η ΚΑΕ, ποια είναι τα έσοδα που έχει, σε τι ποντάρει, στα εισιτήρια. Τρίχες. Σε τι ποντάρει, στα τηλεοπτικά. Ποια τηλεοπτικά. Ποια τηλεοπτικά τα οποία να τελειώσει φέτος αυτό το συμβόλαιο που υπάρχει αυτή η αστεία κεντρική διαχείριση, που γελάει όλος ο κόσμος με την κεντρική διαχείριση, που ο Ολυμπιακός είναι σε άλλο, η ΑΕΚ είναι σε άλλο και ο Παναθηναϊκός έχει δικό του συμβόλαιο. Έτσι, να τελειώσει αυτό το πράγμα φέτος, ώστε από το χρόνο να μπορεί να διαπραγματευτεί αυτός ό,τι μπορεί να διαπραγματευτεί. Έτσι, για να πάρει κάτι παραπάνω. Παλιά υπήρχε ο ΠΑΠ. Τα ποσά είναι. Δεν είναι, δηλαδή τα ποσά. Αστεία. Ναι, και εσύ λοιπόν με όλα αυτά τα δεδομένα, χωρίς ιδιοκτήτη, λες ότι. Δεν έχω ομάδα. Και ο άλλος έχει και ιδιοκτήτη και έχει και χρήματα. Εντάξει, ξεκινάς από πολύ πιο πίσω από τον άλλον. Γι' αυτό λέμε ότι η προσπάθειά τους είναι πολύ δύσκολη. Σε άλλες εποχές, εγώ νομίζω ότι θα είχε και περισσότερο κόσμο που θα σχολιότανε. Πλέον και ο κόσμος, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς, περιμένει το κακό για να πει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, περιμένουμε πάντα τη στραβή για να πούμε: να, είδες αυτοί εκεί δεν κάνουν τίποτα. Και στο καλό θα πούμε, εντάξει, και τι έκανε. ΠΑΟΚΙΣ. Ναι. Εμείς παίρναμε από τα αθλήματα το 90 τόσο. Ναι. Οκ, εγώ δεν διαφωνώ. Όχι, δεν είναι δεδομένα. Τι να συζητάμε. Ναι, τώρα. Πρέπει να ξέρουμε λίγο και τι θέλουμε και τι ζητάμε. Έτσι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ πέρυσι έκανε πολλά λάθη στην ομάδα που έκανε και τα βρήκε όλα μπροστά του. Να μην επαναληφθούν φέτος. Δηλαδή να κάνει μια καλή ομάδα. Η οποία να μπορεί να διεκδικήσει κάποια πράγματα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα? Η τρίτη θέση. Δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι άλλο. Θα πάρει το πρωτάθλημα. Η τρίτη θέση, το κύπελο, μια καλή πορεία πάλι, αν τυχόν βολέψουν. Και σίγουρα να είσαι ανταγωνιστικός σε όλα τα παιχνίδια, αν γίνεται. Και να έχεις μια ομάδα η οποία, επειδή πάλι έχει δύσκολο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δύσκολο να λέω εννοώ από πλευράς ταξιδιών και αγώνων και όλα αυτά, στα πόσα παιχνίδια θα δώσει μέσα στη σεζόν, στα 40, στα 50, στο μεγαλύτερο κομμάτι είναι ανταγωνιστική με όλους. Τώρα, το ανταγωνιστική με όλους μπορεί να είναι να κάνεις μεγάλες νίκες. Που πέρσι τις έχασες για κάποια τόσα. Για ένα σούτ, ένα καλάθι, μια βολή, οτιδήποτε. Είναι και τύχη. Μέσα έξω με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δεν είναι λίγο αυτό. Εντάξει. Τα χάσεις στον πόντο. Ναι, και σου ξαναλέω. Ότι δικά σου μάτς έχασες. Εμείς μένουμε στο ότι είναι ο ΠΑΟΚ και καλά κάνουμε. Αλλά είναι και το πώς είναι οι άλλοι και πώς είσαι εσύ. Που πρέπει πάντα να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Και να το σταθμίζεις και να πεις ότι. Ναι, παιδιά, οκ, okay, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, να κάνει μια ομάδα, αλλά με τι χρήματα. Με τι έσοδα και χωρίς ιδιοκτήτη. Και οι άλλοι με ιδιοκτήτη. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό το να είσαι από κάτω τους. Ότι εντάξει, δεν έχεις ιδιοκτήτη, θα είσαι από κάτω τους. Okay. Αλλά λίγο να τα μετράμε όλα, έτσι. Όπως σήμερα μιλήσαμε 20 λεπτά για μπάσκετ. Αλλά εντάξει, χρειάζονταν. Πούμε και περισσότερα, γιατί όχι. Τα είχαμε εξαντλήσει τα υπόλοιπα και. Εντάξει, σιγά-σιγά ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει. Γιατί αρχίζει η προετοιμασία, ολοκληρώνεται το ρόστερ. Και γίνονται κινήσεις, δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ τώρα που μιλάμε 11 Ιουλίου πέρσι είχε παίχτη.
11 Ιουλίου. Είχε πάρει κανένα, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, κάνει κινήσεις, κάνει ρόστερ. Ήρθε ο Αμερικάνος. Σιγά-σιγά. Ανανεώσαν κάποιοι. Ναι, ακούγονται ονόματα. Θα δούμε, θα δούμε πώς θα πάει. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής πάντως οι κινήσεις τους είναι σε καλό δρόμο στο αγωνιστικό. Βέβαια, θα δούμε πώς θα είναι το ρόστερ, γιατί είναι ακόμα αρκετά νωρίς. Λοιπόν, φτάνουμε στις 2. Φυσικά, καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, εσείς συντονισμένοι στο Λίμπερο, ενημέρωση από ό,τι γίνεται στην Ολλανδία και βέβαια μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Και με την εκπληκτική πρωτοβουλία του βίντεο κάθε βράδυ, που είναι πραγματικά από τις πιο δυνατές πρωτοβουλίες που είδα τα παιδιά. Φέτος μείνετε συντονισμένοι, διότι το βίντεο θα έχει γεύση καρπουζιού. Θα είναι κάτι σαν ένα κοκτέιλ από το Εστορίλ. Ναι. Με πολύ πάγο και με έτσι πολύ αλκοόλ. Θα πιούνε τα παιδιά μας εκεί. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο Κόλκας έχει βαρεθεί να κερνάει. Διότι ναι, καθημερινά ναι, κάτι ναι, κερδίζει ναι, κάτι γύρετε, χάρη στο ναι, μεγάλο δάσκαλο. Ναι. Ξεκίνησε καλά το πράγμα, γιατί σε ένα άλλο στοίχημα, σε ένα άλλο κάτι, σε, μια άλλη, σε έναν άλλο τζόγο κάτι κέρδισε. Δεν ήμασταν και εκεί να πάμε. Τι ήταν ναι, νούμερα. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Τι ήτανε, κάτι. Δεν ήμουν εδώ για να πάω πάντως, θυμάμαι. Πήρε ένα τετραψήφιο νούμερο ναι, μία φορά. Έτσι, και τώρα βέβαια. Δεν μιλάμε στον αέρα, δεν πειράζει. Λοιπόν. Όχι, ρε, γιατί ο τεράστιος Φερνάντο Σάντος τον πλήρωσε πολλαπλά. Λοιπόν. Σε όλους τους Έλληνες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα είναι η καρδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.